Καλημέρα σε όλον το λαό της αντισφαίρησης. Λίμπερο 107,4. Τεράστιος παλαιός Γιάννης Ζουγανέλης. Όλοι κοιτούν τον μπαλάκι και εγώ κοιτώ το δικό σου το βρακάκι. Ώρα που είναι κιόλας πρέπει να ξεστομίζουμε τέτοιες κουβέντες. Να κάνουμε και τέτοιες σκέψεις. Λίμπερο 107,4, Μπάμπης Βατμανίδης. Πίσω από το μικρόφωνο καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που συσπυρώνεται γύρω από την μεγάλη μας αυτή προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, που κάνουμε καθημερινώς για να σας και να μας ξυπνήσουμε. Ξυπνάτε! Ημέρα ιδιαίτερη, καθότι του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και γενικότερα ο Έλληνας έχει έτσι μια έφεση να παρακολουθεί τα δρόμενα όταν αυτά επρόκειτο να του δώσουν χαρά και επιτυχία. Δεν ξέρω αν είμαστε έθνος ανάδελφων που είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως εδώ το είχε αναφέρει. Είμαστε έθνος πανηγερτζίδικο. Μέχρι και στο ποδόσφαιρο το έχουμε αποδείξει, που είμαστε καθαρά ποδοσφαιρικός λαός, ε. Κάποτες στρέψαμε όλη την προσοχή μας στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, Euro 2004. Βγαίναμε εκατομμύρια στους δρόμους, τώρα η εθνική αγωνίζεται μεταξύ συγγενών και φίλων. Αλλά οτιδήποτε μα θα μας δώσει κούπες, θα μας δώσει τροφή για να αντλήσουμε υπερηφάνεια. Τώρα ποια μπορεί να είναι αυτή η υπερηφάνεια όταν ένας άνθρωπος αγωνίζεται για την πάρτη του πρώτα απ' όλα. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα κυρίες και κύριοι στις 10.30 ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς αγωνίζεται απέναντι στον Ράφα Ναδάλ στην πιο μεγάλη μέχρι στιγμής ώρα της καριέρας του. Είναι και πρωινό κιόλας, στο Australian Open. Είχαμε την ευκαιρία την Δευτέρα να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή εδώ live από το στούντιο. Σήμερα δεν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία, αλλά εντάξει, μια χαρά. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα που μας περίμενε. Έχω την εντύπωση ότι ξέρω ποια μπορεί να είναι. Καλημέρα. Μηδέν. Ακούστε τώρα. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Όχι, νάτος. Γιατί κράτησες και τις 5 τις γραμμές? Δεν κατέω. Α, δεν κατέγεις. Εσύ έπαιρνες και κρατούσες τις γραμμές κατηλημένες. Και εγώ χαιρόμουν, λέω, έχω φορτωμένο τηλεφωνικό κέντρο. Α, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, βραγόρι μου, σε πήρα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα και εγώ με τα δικά. Και πήρα γιατί άκουσα κάτι. Και λέω τώρα είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο Μπάμπης. Ποιο απ' όλα. Ποιο Καραμαλή τώρα, αύριο, ο Σαρτζετάκης το είπα. Ο Σαρτζετάκης, συγγνώμη, ναι, δεν ήμουν σίγουρο, έκανα λάθος. Εντάξει. Ο Καραμαλής έχει πει το η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο, ε, αν δεν κάνω λάθος. Ενέγεια. Εντάξει, συγγνώμη, ναι, κάμια είναι και πρωί τώρα, πού να τα. Γι' αυτό και είστε εσείς εδώ, για να μας διορθώνετε στις αλλεπάλληλες κοτσάνες, οποίες ξεστομίζουμε. Αυτός ο εισαγγελέας νομίζω ήταν. Ναι, ναι, ναι. Από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, Νεαπολιτάκι ο Σαρτζετάκης. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Εννοείται. Και δεν ξέρω τι. Ξέρει κανείς τι ομάδα είναι, τι ομάδα είναι ο Σαρτζετάκης. Αργιανό τον κόβω. Να τον ρωτήσω κάπου εδώ στην Αθήνα. Ναι, 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 ναι. Ο οποίος ζει και βασιλεύει, είναι 89 ετών. Πάμε να του πετάσω μια μόνη, να του πω τι ομάδα είσαι. Ναι, 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 τι ομάδα μπορεί να είναι. Εγώ τον κάνω για Αργιανό, για Αργιανό από Νεάπολη κιόλας εκεί. Εγώ για Ηρακλειδέα τον κάνω. Λες, ε. Ναι, ήταν άθλος αυτό που έκανα. Άθλος ποιος? Αυτό που έκανε όταν ήταν στα. Όταν ήταν στα δικαστικά, ήταν ο. Δικαστικά, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να συνεχίσει η κουβέντα εδώ, γιατί εγώ. Ναι. Να συνεχίσει η κουβέντα. Παρακαλώ. Ναι.
Να το κλείσω το τηλέφωνο για να πει και κανένα άλλο αυτό. Α, δεν παίρνει κανένα, Λευτέρη μου, μη στεναχωριέσαι. Νόμιζα ήσουν η Κατερίνα γι' αυτό. Η Κατερίνα μπορεί να θέλει να μιλήσει τώρα όμως. Ναι, εντάξει. Έγινε. Θα ξαναπάρει σε λίγο, δεν χανόμαστε. Θα πάρω κι εγώ, ναι. Φιλιά, τσαο, τσαο, τσαο. Έτσι, μ' άρεσε που συνεννοούμαστε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Σαρτζετάκης, ο οποίος το θαύμα, ο άθλος που είπε και ο Λευτέρης, ήταν ότι ήταν κάτι το αναπάντεχο, δηλαδή κανένας δεν περίμενε ότι θα έβαζε στον Παπανδρέου. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Η ποιότητα της Προεδρίας. Ναι. Ήταν, πώς να το πω, το ουσιαστικά είναι που είναι διακοσμητικός ο ρόλος του Προέδρου. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν κάτι ακόμα πιο παραπάνω. Ήταν η διακόσμηση στον υπερθετικό βαθμό. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν... Ο οποίος ήταν ανακριτής στην δολοφονία του Λαμπράκη και δεν ξέρω, εκεί νομίζω ήταν και στη δίκη της Χούντας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω. Έχει αυτό, μια τέτοια, ναι, έτσι, ας πούμε, εμπλοκή. Ναι. Τώρα τι πάθαμε και τον θυμηθήκαμε κι εμείς. Ναι. Από την ιστορική ρίση το είμαστε. Έκανε μόδα εκείνο τον περιβόητο σκελετό. Ναι. Τα γυαλιά. Γίνεται να μην ξανασχοληθείς με τένις. Μέχρι και όπερα θα βάλω να ακούσω. Δηλαδή το πιο φλόρικο άθλημα. Ναι. Δηλαδή όλοι οι φραγκάτοι. Φίλε, το συχαίνομαι. Είναι το μοναδικό άθλημα που συχαίνομαι. Ναι. Αν έφερνε ο Πάο καμιά κούπα, ξέρω εγώ, έπεσε Πάο Ολυμπιακός. Να την κρατούσε. Τι να σου πω, έχουμε πολλές. Ναι, δεν θέλουμε τέτοια φλόρικα αθλήματα, ρε φίλε, όχι. Φλόρικα. Δηλαδή, να παίξει τένις θέλει πάρα πολύ δύναμη. Θα βάλω να ακούσω κάτι άλλο. Μην ξανααναφερθεί. Και τι να ακούσει τέτοια ώρα, να σε πω εγώ. Τζέφερσον, ρε φίλε, μίλα. Τζέφερσον. Βάλε εκεί αφιέρωμα. Τζέφερσον αεροπλέιν. Ναι. Κανονικά, είπαμε, παίκτη εμείς... από το Woodstock φέραμε, τι... Ναι, Jefferson Airplay. Εμείς οι Έλληνες είπαμε, οπουδήποτε έχει επιτυχία, τσουπ, ξαφνικά... Πενιντάρα ρίξαμε, πενιντάρα. Θα τα πούμε όλα, Λευκό πύργο δεν βγει. Πιο μπροστά, ναι. Ανακοινώσεις του Ερυθρού Σταυρού. Βεβαίως, αναζητείτε. Αναζητείτε, ο Χαράλαμπος από το Αράου, ναι. Τελευταία φορά τον είχαμε αφήσει στο Πετρίτσι. Ναι, να το κάνουμε. Αναζητείται ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Mm-hmm. Τελευταία φορά τον είχαμε αφήσει με κάτι κοψίδια. Ναι. 6.30 ώρα το πρωί. Ναι. Ποιον άλλο να αναζητούμε. Έχει πολλούς. Ο Τορόντος αναζητείται. Αναζητείται ο Τορόντος. Τελευταία φορά τον είχαμε αφήσει να μας τραγουδάει η μαχαιρίτσα. Ναι. Ίσως έφτασε στο πικ της καριέρας του και σου λέει ότι... Και βρέθηκε ο Λευτέρης. Ναι, εντάξει. Δεν τα κερδίζει όλα. Σαν σήμερα, φίλε. Πέθανε ο Αγγελόπουλος. Και είδα που έχει ο Μίχλη. Δεν το ξέρω. Δεν το γιορτάζω. Θα κοιτάξουμε το σαν σήμερα. Ναι, έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Το 2013, αν δεν κάνω λάθος πότε. Κάπου εκεί πέρα. Αφήνω τον επόμενο ακροατή το Λευτέρη και θα πάρω μετά από. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα και εδώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, δε Βάμπη. Βρε Κατερίνα, τι κάνεις, βρε Κατερίνα. Δεν πήγα, τώρα πάνω σε άλλο καλύτερο. Αλήθεια, και ποιος κρατάει τις γράμμες, τι γίνεται, τι μας κρύβουνε. Δεν ξέρω, αυτός ο πρόεδρος δεν τις κρατάει. Ο καθένας εδώ μας κάνει. Τι λέει, γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Καλά και εγώ, καλύτερα από χθες. Καλύτερα από χθες, γιατί... Το βραδάκι κοιμήθηκα αρκετά, γιατί χθες που σε κάλεσα δεν είχα κοιμηθεί ολοκλήρως. Μα παιδί μου, τι ωραία έτσι. Δεν έμενε αυτό και... Να κοιμάστε, αν κοιμάστε εσείς είναι σαν να κοιμάμαι εγώ. Κοιμήθηκα χθες το μεσημέρι, ωραία, το πρωί. Ωραία, ωραία. Αλλά έχω στο ΕΠΕΚ αλφα, ύπνος μου είναι περίεργος. Ναι. Τι να πάω, κορυφά και δεν πάω, μην ανησυχήσω. Ναι, εντάξει, ναι, όχι, δεν θα ανησυχήσω. Καλά μου το είπε, δηλαδή. Γιατί είπα να σε κάλεσα, ρε παιδί μου. Ναι, την είχα. Την είχα. Την είχα μια ανησυχία. Είναι η πιο συχνή στα καλέσματα. Ορίστε, στα καλέσματα, ποια καλέσματα. Στα τηλεφωνικά, σε θέλω να κομπήσω, δηλαδή, με αυτό εννοώ. Ναι. Είμαι εγώ. Ναι. Ο προηγούμενο μίλησε, πώ θα γίνει, δεν ξέρω. Ο προηγούμενο. Πήρε να πει και τον προηγούμενο τώρα, δηλαδή. Το ζήσαμε κι αυτό. Πώς λέγεται, πες μου. Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Α, δεν θέλει. Α, μην το ξέρει. Δεν το ξέρει.
Όχι, όχι, εντάξει, μάλιστα. Έγινε, έγινε Κατερίνα μου, συγχαιρετούμε. Τσαου, τσαου, τσαου. Το τηλεφώνημα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε κυρίες και κύριοι, εδώ στον Λίμπερο 107,4, στο λόγο επειδή καλημερίζω και τον μεγάλο επίσης αναλυτή της αντισφαίρησης, τον φίλο μου τον Άκη. Εμείς σε Σταυρούπολη, τους άλλους τα λέγαμε και από προχθές, Άκη, αν θέλετε να σε κάνω μια... Ότι έχουμε ιστορία στο τένις, καλά, εντάξει, το τένις, εννοείται. Εκεί στο γεπεδάκι πίσω του, πίσω το προπονητή του Πάου Μελά, έτσι, έχουν βγει και έχουν... πέρα φιντάνια. Και αν έχουν βγει ταλέντα και ταλέντα, εννοείται. Που φαντάζεσαι κάποτε, τώρα... Κάποτε θυμάσαι που η μεγάλη ομάδα του Πάου, εκείνη που είχε βγει τότε από τα τσιμέντα της διοικητηρίου, ξέρω εγώ, τα... τα τσαμούρια εκεί στην Καλαμαριά, έτσι τα λέμε κι εμείς, ας πούμε, από τα... Από τα τσιμέντα εκεί πέρα του Πάου Μελά και πέρα. Από τα μολόχ της ασφάλτου της Σταυρουπόλεως, φαντάζεσαι τώρα, ξέρεις. Είπαμε και από το ξεκίνημα και βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ιδιαίτερη, έτσι, προσέγγιση. Σου λέει, ρε παιδί μου, θα παρακολουθήσω τένις σήμερα 10.30 παίζει ο Τσιτσιπάς. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι όλοι θα το έχουν. Το πρωί, ναι, το, πρωί, ναι. Το πρωί θα ξυπνήσουν αυτό και τέτοιο, ή θα το έχουν εκεί στη δουλειά, λίγο στο ίντερνετ, θα παρακολουθούν την εξέλιξη. Φαντάζεσαι. Και, μα παίζει και το μεταξύ. Εγώ δεν θα μείνω στο γεγονός ότι παίζει με τον Αθάλ που είναι, ξέρω εγώ. Ελάφρε τώρα, βέβαια. Είναι Ισπανός, φίλε. Τα είπαμε. Ισπανός, έχουμε... προχθές τον φάγαμε όμως τον Ισπανό. Το σκίζαμε. Ναι, τον, αυτόν τον Μπαουτίστα. Έλα τώρα. Αλλάζουν τα κόζια. Αλλάζει η ιστορία. Μέχρι και την εθνική Ισπανία θα δεις που θα την πετύχουμε στο παγκόσμιο κύπελο του Μουντομπάσκετ το 2019 τον Σεπτέμβριο. Πότε θα γίνει και θα την κερδίσουμε. Θα σπάσει το ρόδι. Μακάρι. Καιρό, φίλοι μας. Είπαμε. Ισπανική υποχώρηση θα έχουμε το 2019. Το βλέπω στη συναστρία. Το νιώθω, το νιώθω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πήρα να κάνω για ένα προγνωστικό και μια αποκαλύψη μου, δηλαδή. Βέβαια, για αποκαλύψεις ψοφάμε. Ψοφάμε. Γι' αυτό πήρα και εγώ. Λοιπόν, το προγνωστικό εννοείται είναι ότι ο Τσιτσιπάς τελείωσε σήμερα μετά, μετά τις ευχές και του Κυριάκου. Υπάρχει και αυτό, ναι, υπάρχει και αυτό το δηλαδή, πολύ αρνητικό. Αυτό οι στοιχηματικοί δεν το δίνουν, ναι. Αλλά εμείς που γνωρίζουμε καταλαβαίνουμε ότι πάνε πριν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και η αποκάλυψη μεγάλη είναι ότι ο Τσιτσιπάς είναι ένα φαινόμενο τεχνητό για να επισκιάζει τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Το κερδίσαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, πάνω 50 πόντους. 50 πόντους, το μεγαλύτερο. Και συζητάμε για τένις. Έτσι. Ούτε και ξέρουμε τι... Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έτσι, έτσι. Βέβαια. Με τη μικροσκοτόστρα εκεί πέρα. Τι βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Η αθλητική Κυριακή, που κάθε Κυριακή βρίσκεται τον Τσιτσιπά για να κάνει τις ειδήσεις. Μάλιστα. Μας κατηγορούν δηλαδή, φίλε μου, Άκη, για μεροληψία. Είναι στημένη και εκπομπή μας. Εννοείται, παιδιά, ναι. Για να φημώσουν... Όλο το μηντιακό κατεστημένο. Ναι, όλα δεν είπαμε. Ναι, όλα στημένα είναι βασικά. Ας το ξεκινήσουμε έτσι. Ναι, από εκεί, ναι. Δηλαδή... Κύριε, υπάρχει ένα κατεστημένο μηντιακό. Ναι, ναι. Στο οποίο και εσύ, Μπαντού. Ναι, ναι, εντάσσομαι. Εννοείται, εντάσσεσαι. Ανακαλύπτω, αποκαλύπτω το ρόλο σου. Το είχες καλά κρυμμένο μέχρι τώρα. Αλλά τώρα που χρειάστηκε, ενεργοποιήθηκα κι εγώ, ας πούμε, από τα σκοτεινά τα κέντρα. Ναι, 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 ναι. Κάποια στιγμή τα εκατομμύρια του όρου δεν φτάσανε. Δεν φτάσανε και σε εμάς. Για να επισκιάσουν. Τη μεγάλη επιτυχία. Μην επισκιάσετε την επιτυχία. Εντάξει, θα μιλήσουμε. Κάποια στιγμή όμως ο κόμπος φτάνει στο τένι και σήμερα ξεγύμνωσα. Έτσι, έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γιατί έχω να πω εγώ, Σάματης. Καλημέρα, καλημέρα, βέβαια. Όλα γίνανε, κυρίες και κύριοι, για να επισκιαστεί βεβαίως η μεγάλη, όχι απλά μεγάλη, τεράστια νίκη. Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ επί της ΟΠΑΒ. Ας μου πει τώρα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που δεν είδε το παιχνίδι, οπότε δεν άκουσα από ποια χώρα μπορεί να είναι η ΟΠΑΒ. Εσύ δηλαδή, Άκη μου, που είσαι και ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά δεν παρακολουθείς το χθεσινό παιχνίδι. Το κάνουμε, και εγώ δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πώς την κάνεις, την ΟΠΑΒ. ΟΠΑΒ, κάτι για πρώην ανατολικό μπλοκ θα την πήγαινε εκεί πέρα, κάπου Τσεχία ίσως. Τσεχία, έτσι, Τσεχία, λες. Δεν ξέρω, και εγώ θέτε ΟΠΑΒ. Όχι, Ρουμανία δεν είναι. Λετωνία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Από πού μπορεί να είναι η ΟΠΑΒΑ. Και είναι κάτι σε Σλοβακία, ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, θα μας το πει κανένα. Σλοβακία, φίλος. Σλοβακία. Είναι, είναι. Ναι. Τυχαία το είπα αυτό. Σλοβακία δεν είναι, Ρουμανία έχεις πει. Εντάξει, όχι, το άλλαξε μετά. Είπα Λετωνία. Εμένα μου έρθει στο μυαλό η Μπανίκο Στράβα βασικά. Άμα είσαι πονηρός. Είναι όντως Σλοβακία η ΟΠΑΒΑ. Ναι, ναι, και το σύμβολο του πάνω εκεί κάτι σαν το Google. Το Google, δηλαδή. Τσεχία είναι. Τσεχία είναι η ΟΠΑΒΑ. Τσεχία, άρα πέρα στο δικό μου. Πέρα στο δικό σου. Άρα εσύ μπασκετόφατσα μεγάλε, πριν τα μαλλιά σου με τη σπυριάρα να πούμε. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στην γραμμούλα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τσεχία, πάμε, Τσεχία. Τσεχία, μάλιστα. Έχει και τσεχικό μπάσκετ. Πρώτη φορά το ανακαλύψαμε και αυτό. Εννοείται, για να μέσα. Όχι, το κατεξοχήν, το μπάσκετ γεννήθηκε στην Τσεχία. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, ήταν μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Όχι επειδή είναι της αντιπάλου, της πιο αδύναμης ομάδας του ομίλου της ουσίας. Αλλά ετοιμαζόμαστε για τα μεγάλα παιχνίδια, γιατί τώρα έρχεται μια πολύ δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Με σημαντικότερο όλων θα πω εγώ το παιχνίδι με την Κίνη, έτσι. Ναι, βέβαια. Που είναι, αυτό σε που είναι μετά από τρεις εβδομάδες. Τρεις-τέσσερις εβδομάδες είναι κάπου εκεί. Στις, πότε είναι, 12 κάπου εκεί. Νομίζω είναι 12 Φλεβάρι, ναι, αν ναι, ναι. Βέβαια, θέλω να σταθώ σε ένα άλλο κομμάτι. Στο κομμάτι λίγο του Χάρμπουργκ, γιατί χθες χάσαμε πανεύκολα τον Ολυμπιακό και πήρε και μια σχεδόν, θα έλεγα, διαφορά ασφαλεία για το επόμενο παιχνίδι, για τα μετελίδια, το πώς θα πάω στο τελικό στο τίπολο. Παίζουμε χωρίς ξένους, φίλε. Έχουμε διώξει τους ξένους. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί λόγω. Δεν πιστεύω καθά έξω οι ξένοι και τέτοια. Διώξαμε. Ναι. Έτσι παίζουμε χωρίς ξένους. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε και ποιους θα πάρουμε. Πάντως δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Φίλε, έχουμε γίνει πελάτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή μου την έχει δώσει τα νεύρα. Α, μαν, αρχίσαμε τώρα. Εδώ πάλι ποτέ ισχυρό hardball. Πάω. Εντάξει, το hardball έχει φέρει επιτυχίες στην ομάδα. Έτσι, ο Ολυμπιακός επί της ουσίας έκανε σηκώνηση με μια έτοιμη ομάδα. Μετά η έξινη. Το ίδιο έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ. Έτοιμη ομάδα πήρε. Ναι, παλιότερο όταν ιδρύθηκε. Να τα λέμε και αυτά. Δεν πήρε έτοιμη ομάδα την ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, γιατί η έξινη έκανε πρωταθλητισμό πάντα. Ναι, εντάξει, ήτανε... αλλά πήρε μια ομάδα η οποία ήταν στην Α1 και έκανε ουσιαστικά τη μετονόμασε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ο ΒΑΟ. Το ΒΑΟ είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω, δεν ξέρω. Στο χάντμπολ, από πού προήρθε. Νομίζω ΒΑΟ, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ναι. Από εκεί και πέρα, φίλε. Δεν ξέρω, μου την έδωσε τα νεύρα πραγματικά, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Και ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό. Αυτό που θα κινητοποιήσει τον ΠΑΟΚ είναι άμα φάει την τριβή τον Ολυμπιακό, εκεί λίγο θα. Με τον τρίτο να. Μα εντάξει, το ξέρω. Έτσι όπως πάμε. Όχι ότι έχουμε κακούς Έλληνες παίκτες, έχουμε καλούς Έλληνες παίκτες. Αλλά σίγουρα πάντα ένας καλός ξένος και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θες το κάτι παραπάνω, εννοείται. Πάντου, πάντου. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Σήμερα έχω πάρει τη ρακέτα μαζί μου. Έχεις ρακέτα, ναι. Θα κατεβείς, να ρίξεις μια. Έχω δίπλα μου, τη χαϊδεύω, την κοιτάω. Να κατεβώ, ας πούμε, εκεί που θα ξεφορτώνω, να ρίξω με τον μπαλάκι μια αριστερά. Το καλό είναι ότι το μάτς την κόβω να κρατά κανένα τριωράκι, οπότε όλο και κάπου θα μπορέσει να δεις. Να πιάσει όλες τις στιγμές. Πάντως, αν καταφέρει δηλαδή και πάει τελικό με τον Τζόκοβιτς. Θα έχει φτάσει, δηλαδή θα έχει μεγαθύρια θα έχει αποκλείσει στον δρόμο του. Τώρα τι να λέμε, ναι, εντάξει. Το 1, το 2 και το 3, ας πούμε. Δηλαδή ο Ναδάλ είναι το 2, δεν είναι το 3 είναι. Το 3 είναι. Το 2 είναι. Το 2 είναι ο Ναδάλ. Εντάξει. Αν και πιστεύω ότι δεν του ταιριάζει τόσο πολύ ο Ναδάλ. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι πιο δυναμικός. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Για ποιος περίμενε θα παίρνει τον Φέντερ, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι. Πολλά μπορεί να συμβούν στο. Ξέρεις, δεν έχουμε ιδέα. Πολλά μπορεί να συμβούν στο σύγχρονο τέννις. Ο Ναδάλ είναι στο νούμερο 2, ο Τζόκοβιτς στο νούμερο 1, ο Φέντερ στο νούμερο 3 ναι. Και ο Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 15. 15 νομίζω ότι είναι στο 13. Και αν θα είναι 15 είναι τώρα, άμα κερδίσει, πηγαίνει στο 8. Θα πάει στο 12. Άμα το κερδίσει, πάει στο 8. Νάτι, και η άμεση ενημέρωση. Σημαντική επιτυχία. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλή σας ημέρα, Παύλος. Καλώς τον Παύλο. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ για τη μεγάλη του νίκη επί της τσέχικης οτάβας από την Πολωνία. Πολωνία είναι. Ναι, ρε, συγχαρητήρια. Μας βγάλετε τα μαλλιά, να μας βγάλετε. Αφού λέει τότε, ποιο λέει, η ΟΠΑΒΑ λέει τώρα, γκουγκλάραμε. Ναι, είναι στη Τσεχία, δηλαδή. Τσεχία τώρα, τι μας κρύβουν. Στο Google. Τι μας κρύβουν. Ο ΠΑΒΑ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας. Μάλιστα. Είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Εκεί πέρα που είχε βγει ο Βαλέσα, πώς το έλεγε, το Γκντάνς. Ναι. Ο ΠΑΒΑ και ακόμα μια πόλη. Για μόλα, Λεχ Βαλέσα. Ναι, γιατί τόσες γνώσεις για την Πολωνία. Από τα σταυρόλεψα, ρε. Μεγάλη πόλη της Πολωνίας, λέει, ο ΠΑΒΑ, κατευθείαν. Ναι, δεν στα λένε καλά τα σταυρόλεψα, είναι στο σύνδρομο με την Πολωνία, μάλλον. Μπερδεύτηκε αυτό ο σταυρόλεψας που το έγραφε. Εδώ μας την δίνουν. Αυτό που το έγραψε στο Google και στο Wikipedia δεν ξέρει από όσο. Και φυσικά εμείς θα πάμε το φίλο μας στον Παύλο.
Ποιοι είμαστε για να τον αφισβητήσουμε. Εννοείται. 20 χρόνια σταυρόλεψα να τον λένε σταυρόλεψα εδώ και 20 χρόνια. Και ποιο είστε με Google να πούμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτοί τώρα. Μασόν είναι όλοι. Να σα τα πω εγώ. Αντί να μην τρελαθούμε όλοι κατά του πάγου. Έτσι. Υπάρχει σχέδιο. Αντιλαμβανόμαστε για να μειωθεί αυτή η τεράστια επιτυχία του δικεφάλου. Η Πολωνία έχει παράδοση στον μπάσκετ. Λέω ότι υποβαθμίσουμε. Μην πούμε ότι είναι πολωνική. Α πούμε μια. Ναι, ναι. Να υποβαθμίσουμε την νίκη του πάγου. Έτσι. Εναντίον μα ρεόλοι. Ο Μπόλε και ο Λόλεκα, α πούμε, ήταν μεγάλο. Μπασκετμπολίστες. Με μια μπάλα του μπάσκετ. Μπόλε και Λόλε και μπάσκετ παίζαμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Είστε σημεία από το Google να πεις. Έτσι, έτσι. Θα ασχοληθούμε μόνο με μπάσκετ. Τα παρατάμε όλα. Δεν γιατί τέννις τώρα τον μπάλα με τον καουτσούκ μέσα. Με την τζόχα απ' έξω να πούμε. Τα είπα. Όταν παίρναμε δηλικάδες, όταν αγοράσαμε από την ποδοξιδιά που είχαμε μπαλάκι του τέννις, αφού το βρίσκαμε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, μόλις λεωθόταν μαύρη τη ζημιά σε κανένα σημείο, το τρίβαμε να καθαρίσει το μπαλάκι, να παραμένει εκεί. Ναι, ναι, να είναι τέτοιο. Βέβαια, επίσης, μεγάλη αξιοποίηση είχαν τα μπαλάκια του τένις όταν τοποθετούσες πάνω στον κοτσαδόρο. Ναι. Για να μην κοπανιέσαι. Ναι, όχι για τον ιδιοκτήτη. Ναι. Περνούσαν ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν θεϊκή πράξη, θεϊκή παρέμβαση. Έτσι, έτσι. Έχω δημοσιεύσει φωτογραφία. Η Ελλάδα που κοινοτομεί ήταν αυτό. Βέβαια, εννοείται. Μπαμπή, ναι. Την έχεις φάει με κοτσαδόρο το καλάμι. Εννοείται. Ποιος δεν την έχει φάει με κοτσαδόρο στο καλάμι. Είναι αυτό το χτύπημα που πριν τελειώσει η επαφή του καλαμιού με το κοτσαδόρο, ήδη έχει γίνει το δάκρυ από το μάτι. Πετάει το δάκρυ κατευθείαν. Από πριν δηλαδή. Εννοείται, δεν υπάρχει. Ευτυχώς έχουν εκλείψει κοτσαδόροι στα αμάξια. Έχουν σπαστεί, είναι τα και καινούργια, είναι σπαστή ευρωπαϊκή. Α, ευρωπαϊκή φύση. Να είναι σπαστή ή προστατοαφερούμενη από τον ίδιο. Φύγανε πολλά καλάμια για να περάσει αυτό ο νόμος. Εκεί μας καταντήσανε. Μας πήραν και τους κοτσαδόρους, να δούμε τι άλλο θα μας πάρουν. Πληρώνω 500-600 ευρώ τον κοτσαδόρο, το βάζω και το βγάζω φορέ. Φίλε, κάτσε. Κάτσε, ρε φίλε. Δώσε έναν άνθρωπο να έρχεται να μου το βάζει όποτε θέλω. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και τον Αύγουστο να έρχεται να μου βάζει κοτσαδόρο, μου το βγάζει τη Δευτέρα. Έτσι ακριβώς. Αμαρτία, 600 ευρώ σε έδωσα. Έτσι. Με τα κάνω όλα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Μεγάλη κατατοπιστικότατη κουβέντα από το φίλο μας τον Παύλο. Είπε ότι ο Πάβα είναι λέει στην Πολωνία, λέει από τα Σταυρόλεξα τώρα. Και εμείς είμαστε ποιοι να αμφισβητήσουμε, σε παρακαλώ τώρα. Εδώ αλήθειες μόνο θα ακούσετε από το λόγο επειδή. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα αν μας περίμενε. Εδώ μηδέν. Καλημέρα στην άλλη. Όπα, καλημέρα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλούμε. Κύριε Μπάμπη, με ακούτε? Ακούμε βέβαια, είμαστε όλοι αυτιά. Θέλω ένα. Είναι και ο κύριος Άκης εκεί. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Εδώ, μεγάλος. Καλημέρα και στον κύριο Άκη. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να μου σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Σπάθα, ναι, ο οποίος λέει ότι βγήκε από την ψυχή του η ατάκα για τον Ολυμπιακό και το Εγάλεο. Δεν την ξέρω τη δήλωση. Για τον Ολυμπιακό και το Εγάλεο δεν την ξέρετε, μόνο αυτοί να κερδάνε. Καλά, αυτή την ξέρω. Ναι, ναι, εννοείται. Και όλοι οι άλλοι να πάνε. Ναι, ναι, είπε ότι βγήκε λέει από την ψυχή μας αυτή η ατάκα. Ναι, εντάξει, άμα είσαι τόσο ψυχωμένος και συσπηρωμένος στο μεγάλο Εγάλεο, να μην βγει. Έτσι, το μεγάλο Γάλλιο, Δεν ήταν μεγάλο το Αγρίτης, Εννοείται, Σκοπελίτης. Σκοπελίτης. Το μετρό του Εγάλεο. Αγώνη γραμμή, μικρές Αλεξόπουλος. Ναι, σε παρακαλώ, και έχουν περάσει, μεγαθύρια έχουν περάσει από το Εγάλεο. Τώρα, τι να πρωτοθεί. Σε την Πέ. Σε την Πέ. Έχει, κύριε Μπαμπή. Ναι. Έχει και σταθμό μετρό στο Εγάλεο. Πλέον. Έχει και ΤΕΗ στο Εγάλεο. Ναι, τα λέμε και αυτά. Ναι. Έτσι. Ας κερδίζει λοιπόν για το ΤΕΗ. Έτσι. Σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση, θα τα σχολιάσουμε όλα. Αρχίζει η συνταξία μας κάνει. Φίλε, στην Αθήνα, όταν κατέβαινα, έμενα σε ένα φίλο μου, ναι, ο οποίος μένει στο Βόρειο Ηράκλειο. Και πέρα είναι, λέγεται, ας πούμε, Βόρεια Προάστια. Βόρειο Ηράκλειο. Βόρεια Προάστια. Το Ηράκλειο στην Αττική. Ηράκλειο Αττικής. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, ένα θα σας πω, το Εγάλεο μπροστά του, που υποτίθεται ήταν δυτικά προάστια. Ναι. Μιλάμε, ήταν, είναι η Νέα Υόρκη μπροστά του. Μπροστά στο Ηράκλειο. Ναι, δεν παίρνει. Είναι... Στο Ηράκλειο, βρε τώρα. Γιατί δεν είναι, καταρχήν δεν έχουν ξεσηκωθεί κριτική που έχει πάρει η Αθήνα και αυτό. Αλυτρωτικές βλέψεις στην Αθήνα. Πώς θα ανέχονται. Να δεις που είδα τώρα πρόσφατα, ξέρεις που έχουμε Ηράκλειο. Στο Λαγκαδά απ' έξω. Ναι, στο Λαγκαδά απ' έξω. Τώρα το είδα, φέτος το μάθα. Εγώ αυτό το μάθα ένα διάστημα που πήγαινα σε ένα έξω Λαγκαδά. Και τότε το 83, επειδή πήρα να το πάρεις στο μαξοστάσιο του 27. Δηλαδή πήρα να ανέβεις με το 27 στο μαξοστάσιο, πήρα στο 83 και είχε είτε αμέσως του γύρω στο απευθεία, στο εξπρες. Μετά υπήρχε το Λαγκινά Καβαλάρι και το Ηράκλειο Περιβολάκι. Το Ηράκλειο Περιβολάκι. Πραγματικά, δηλαδή
Έχω πάει 6 φορές στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Ηράκλειο του Λαγκαδά δεν έχω πάει καμία. Δηλαδή, θυμάμαι στο Ηράκλειο Περιβολάκη, ακούγαμε στο γυρισμό από τα ακουστικά τότε. Βασικά, επειδή είχαμε γεργιανούς πολλούς, ακούγαμε και εμείς τα παιχνίδια, ακούγαμε τότε το Άρης Ερυθρός Αστέρας. Φίλε, όταν μπήκαμε στο λεωφορείο, ήταν μόλις άρχισε το παιχνίδι, όταν φτάσαμε ήταν στους 65. Έτσι. Ωραία. Ναι, δηλαδή ήταν. Ναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκο. Καλημέρα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Πάβαρε, παιδιά, είναι από τον τέτοιο, από τον Καναδά. Από τον Καναδά. Έτσι. Τώρα, ναι, είναι μεγάλη πόλη. Είναι ομάδα NBA αυτή που παίξαμε. Έτσι. Κανονικά ήταν να πάρουν ή αυτοί ή το Τορόντο, πήραν το Τορόντο. Ναι. Τους, ναι, δεν καθέθασαν την εγγυητική στην NBA. Ήταν θέμα εγγυητικής. Δεν μπορούσαν να πάνε. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, θα ξαναπώ. Φίλοι ακροατές εδώ. Πάμε, αποφώνησαν εδώ πέρα. Ναι, τις πας για τις θυμίσεις, θα τις δώσει ο ακροατής. Είμαστε πριν μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, οι αυτοματισμοί βγαίνουν στο γήπεδο. Είδες, έχουμε ξέρω στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ας πούμε. Και ναι, και συνεχίζουμε, ρε παιδί. Συνεχίζουμε, ας πούμε, εξάρες και εφτάρες. Ο φίλος μας ο Πρίγιοβιτς που τα βάζει. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Σταυρούπολη μας λέει ότι. Και γιατί να το ξέρει αυτό, ότι ο γραμμένος ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι από το Ηράκλειο του Λαγκαδά. Άκου τώρα. γιατί βρε αγόρι μου το μυαλουδάκι σου που έχει τόσα να σκεφτεί όλη μέρα. Παραγγελίες, κουλουράκια, το ένα τρίτο. Να ξέρει αυτή την πληροφορία. Γιατί πρέπει να το έχεις αυτό μέσα στο μυαλό σου. Δεν έχεις πολλά τέτοια πράγματα. Εμείς του αθλητικού είμαστε καταδικασμένοι. Έχω σκεφτεί πολλές φορές, ξέρετε. Γιατί να τα ξέρω αυτά. Εγώ έχω τόσες πολλές άχρησες πληροφορίες στο κεφάλι μου. Πραγματικά νιώθω ότι δεν έχω άλλο χώρο για τις χρήσιμες. Δεν υπήρξε ποτέ καμία χρήσιμη πληροφορία. Και είμαι, ξέρεις, σε φάση. Πώς είναι υπολογιστής, ρε παιδί μου, το κινητό σου όταν το γεμίζει τη μνήμη του και αρχίζει και κολλάει επεξεργαστής. Γι' αυτό εγώ δυσκολεύομαι να τις ανακαλέσω όλες μαζί. Το κακό με όλο αυτό, ξέρεις ποιο είναι, ότι τώρα μας είπε αυτή την υπεράχρηστη πληροφορία ο φίλος μας ο Δημήτρης και τώρα δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν το γιατί ξέρω. Θα ξεχάσεις εσύ. Θα ξεχάσεις εσύ. Ξέρω. Άμα σου πω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή να σου πω κάτι. Ότι σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας είναι αδύνατη η πέρδηση και η ρεύση. Θα το ξεχάσεις ποτέ αυτό το πράγμα τώρα. Δεν ξέρω. Πόσο άγρια πληροφορία είναι αυτή, γιατί σκέψω ότι πρώτον. Ναι. Ποιος θα πάει στο διάστημα και δεύτερον, ποιος θα πάει στο διάστημα και το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει να κάνει είναι αυτό. Τι λες, παιδί μου, άμα τόσο ταξίδι θα έχεις κάνει, δεν θες να ακούσεις, σε παρακαλώ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, τι λες τώρα, μα έχεις φάει κανένα εκεί φασολάκι, κονσέρβα μέσα στο τέτοιο. Καλημέρα. Έλα, βρε Κατερίνα. Κοίταξε, εγώ παρατηρώ την εκπομπή και όσους μιλάνε κάθε μέρα από τέτοια. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι έχεις ένα φάσμα ακροατών περίεργο πραγματικά. Γιατί το λες αυτό? Άλλος λέει κάτι διαφορετικό, άλλος λέει κάτι άλλο, άλλος κάτι εντελώς άλλο. Χωνευτήρι λέγεται αυτό. Κανείς δεν έχει συνοχή με τον άλλο δηλαδή, είμαστε... Έλα. Ναι, αυτό, πολύ ωραία παρατήρηση, όντως. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα, μια μεγάλη γκάμα ακροατών, που ο καθένας λέει τα δικά του δηλαδή. Αυτό, πού είσαι, έπεσε. Όχι ρε, πήρε, έκανε εδώ τώρα ανάλυση περιεχομένου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, έλα τώρα πάμε λίγο. Η Κατερίνα, πού είναι να ακούσει εγώ. Ακούει τώρα, σ' ακούει, έπεσε η γραμμούλα της, έπεσε. Ναι, μπορεί μετά να είσαι τυχερή να το σηκώσει μετά η Κατερίνα να πάει. Μάλιστα, κάτσε, προέχει να το σηκώσει ο Τσιτσιπάς και μετά η Κατερίνα. Ωραία. Πού είσαι? Ουρανούπολη. Πρέπει να κατεβώ στη Θεσσαλονίκη να βλέπω να έχει πορείες. Κάτι έχω ακούσει για 6 ώρα το απόγευμα να κλείσω. Για 6 ώρα το απόγευμα θα σε ενημερώσω. Εντάξει, 6 ώρα θα έρθεις και εσύ, έλα λίγο πιο νωρίς, μωρέ. Τι ώρα να προλάβω, έχει τώρα 5.30, δεν πρόλαβα. Εντάξει. Τώρα έχει 8, ναι. 9.30, 1 παρατάτα και 2.30. Να πάρεις το 2.30. Είναι μια ώρα να φτάσω 5 εκεί. 5, μια χαρά θα είσαι. Ξέρετε, ήθελα να ενημερώσω και τους ακροατές. Ναι. Αύριο να είναι διαθέσιμα και το εισόδημα αλληλεγγύη που είπανε. Ωρε, φραγκά, παντού. Τα πάντα θα πάρουμε αύριο. Εσύ πώς πάτε? Καλά πάμε. Προσπαθούμε εδώ. Κανένα εισόδημα αλληλεγγύης δεν έχουμε. Να λάβουμε. Περιμένουμε εσένα. Ούτε εγώ δεν δικαιούμαι. Φαντάζομαι εκεί μας καταντήσαν. Ούτε εσύ δηλαδή. Ρε παφούλια. Καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ. Εσύ ζωάρα. Ποιος είναι το παλικάρι? Ο Άκης είμαι. Γεια σου, Άλκη. Άκης, ρε. Ναι. Ορίστε.
Τι έγινε, έχει χαθεί ο φίλος μου άλλος. Ποιος άλλος? Ο Καβετζή. Τον έχω χάσει, τι έγινε αυτό ο ευλογημένος? Σταμάτησε. Το ξέρω. Το ξέρεις, τι ρωτάς ρε παιδί μου, αφού το ξέρεις? Το ξέρω, έτσι ήθελα να ρωτήσω. Θέλεις να τα ακούς? Μάλιστα, μάλιστα, τι να σου κάνουμε. Είδες ταινιαρτές? Ναι, μάλιστα, δεν είδε τίποτα. Ταινία δεν την είδα. Θα δεις σήμερα. Τι έχει σήμερα? Θα δεις σήμερα. Σήμερα... σήμερα το βράδυ δεν ξέρω να προλάβω, μπορεί να πάρω και ταξί από... Α, ταξί, απλά, ταξί θα πάρει αυτό και... Όχι, ξέρει για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Επειδή... Ναι, λόγο. Έτσι όλα λένε, έχει καμάρα πορεία, δεν είναι άλλη ιδέα. Δεν με την πορεία, φύγε πιο νωρίς βρε, μη φεύγεις με το 2:30, φύγε με τι κάνεις, φύγε τώρα. Τι σε έπιασε, φύγε μία η ώρα. Δεν το σκέφτομαι. Να φτάξω 2:30. 2:30. 3:30. Ούτε σε πορείες θα πέσεις, ούτε σε τίποτα. Έχει δίκιο. Καλύτερα να κάνω αυτό. Του βοήθησα. Ναι, ναι. Θα είναι την Παρασκευή και ο Άκης. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Άκης. Έλα. Δεν θα είναι. Να καλέσουμε την Κατερίνα που ήλθε τώρα. Να βγει και... Δεν θα είσαι. Θα είναι η Κατερίνα. Θες Κατερίνα εσύ. Θα είμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Άντε. Πριν να κλείσω. Ναι. Δεν είναι πριν να κλείσει ευλογημένε. Πέντε βρε. Άμα ξαναπάρει με τα συγχωρέσει η κοπέλα και πες να τη βγάλει την εκπομπή να μιλήσει και λίγο. Να πει για τα προβλήματα στον κόσμο που... Ναι, δεν θέλουμε προβλήματα τώρα πρωί-πρωί κι εσύ. Μη φοβάσαι έτσι, να ανοίξει λίγο τη διάθεση. Να βγει και μια κοπέλα να μιλήσει την εκπομπή. Σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο, να βγει καμιά. Έχουμε εδώ πέρα με τη ματραχαλία. Οι άντρες να βγαίνουν. Μόνο άντριδι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Εδώ, μηδέν στο πηλίκον. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, Κατερίνα. Σ' ακούει ο Παφούλας. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί είπε ο κύριος πριν από μένα. Ναι, ναι, ναι. Και να πω κάτι άλλο θέλω να πω και δεν μπορώ να το πω. Είπες για τη μεγάλη γκάμα των ακροατών εδώ. Ναι, και λέω χρειάζεται γερά γκάτς και κότσι για να κάνετε και κουμπί. Γκάτς, wow, μ' άρεσε, μάλιστα. Δεν μπορεί να το κάνει κάτι εκπομπή που είναι πετυχημένη ενδεχομένως. Σπάει. Βέβαια, σπάει. Εμείς και η Νέα Δημοκρατία τέτοια ποσοστά. Παρά αυτοδυναμία βγάζουμε σαν εκπομπή. Αυτό μάλλον τώρα είναι άσχετο που λες. Γιατί τα άλλα τα σχετικά. Ναι. Αλλά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Κατερίνα μου, που αναγνωρίζεις. Αλλά κοίταξε, εγώ για να έρθω στην εκπομπή για να μιλήσω και όπως θα το κάλυψε. Ναι. Πρέπει να είμαι σε μια φάση άλλη. Τώρα αν γίνει... Όποτε σταθείς εσύ έτοιμη. Δυσκολεύομαι. Κανόνισε πες στο Ζαγόρα να μ' αλλάξει η ώρα για να έρθεις. Δεν μπορώ να πω το Ζαγόρα. Εντάξει. Εντάξει, κάτι θα κάνει. Ναι, 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 ναι. Σε ευχαριστούμε Κατερίνα μου. Αν μπορέσω όμως σου το υποθέσεις κάποια άλλη φορά θα έρθω. Εντάξει, έγινε. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Και δεν πήγαμε ποτέ για διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Τώρα, εγώ μιλάω ή ο άλλος? Εσείς είστε, εσείς μιλάτε. Έλα, πρότιτζι. Έλα, αγόρι μου. Τι έγινε? Χαμός. Έτσι, έτσι. Έχω αφιερώσει την εβδομάδα στην Κέτη Γαρμπή και πίνω να πούμε εκεί πέρα από την οπόνο. Έτσι, πια ποιο η πρότιτζι μόνο τώρα. Κετούλα, κετούλα πάνω απ' όλα. Σε παρακαλώ. Έκανα έναν μικρό συνειρμό στο κεφάλι μου. Αυτή από εδώ πάνω δεν είναι? Η Κέτη Γαρμπή, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν είναι από κάπου εδώ, δεν το... Μακεδονία εννοώ. Δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω ακούσει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Θα το ήξερα. Η Δέσποινα Βάνδη είναι από την Καβάλα, ας πούμε, αυτό το ξέρουμε. Ναι, 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 γνωστό. Η Κέτη Γαρμπή, ήτανε... η Κέτη Γαρμπή είχε ξεκινήσει και ήταν στο πλάι του Λάζαρου, θα έλεγα ο Βλάκας. Του Μάκη του Χριστοδουλόπου και του Φλωρινιώτη ήτανε. Δεν ήταν χορεύτρια στο Φλωρινιώτη αυτή και η αδερφή της? Όχι, έκανε δεύτερα, δεύτερες φωνές, δεύτερες φωνές, ναι. Στον Μάκη του Χριστοδουλόπουλο. Επειδή είμαστε, όπως έχεις πει, εκπομπή, πώς το λέμε, ναι. Αυτό που... ξέχασα τη λέξη τώρα. Ναι. Με έκαψε τον εγκέφαλο η Κατερίνα να σου πω την αλήθεια. Απλά για να σε βοηθήσω, η Κέντη Γαρμπή είναι παντρεμένη με τον Διονύση Σκηνά, ο οποίος κατάγεται από την Υγρή Τεσσερών. Ίσως έτσι. Α, σοβαρά. Ναι, να πάρει ακόμα μια χρήστη πληροφορία. Μπράβο, ρε, έτσι, μπράβο. Έτσι. Να τα λέμε. Με ταιριάζεις, σου ταιριάζω. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Με ταιριάζεις. Με ταιριάζεις. Ήθελα να πω για χθες ότι
για το φαινόμενο που έλεγες παίχτη με το ΦΥ, εγώ δεν δευτερολόγησα ποτέ στην εκπομπή σου. Ντροπή σου κιόλας, ντροπή σου κιόλας. Δεν αισθάνομαι έτοιμος ακόμα, θα μου επιτρέψει. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό παίρνω να πω για τη χθεσινή εκπομπή. Είπε κανένας τον Φιλωμένο? Όχι, κανένας. Ποιος το θυμάται? Όχι, Φιλωμένο είπε. Μπορεί, δεν. Φαινόμενο, Φιλωμένο. Ναι, ναι, πραγματικά. Με το, πώς το έλεγε, κράτησε το σηκωμένο, Φιλωμένο, Φιλωμένο. Ναι, ναι, ναι. Και θυμήθηκα και κάτι άλλο, ρε Πάτη. Ναι. Ένα παλιοακροατάκι σου. Θυμάσαι ένα πιτσιρίκι που σε έπαιρνε τηλέφωνο? Τον Άγγελο. Τον Άγγελο. Έχει ξαναπάρει και το παιδάκι, ή εγώ επειδή έχει, δεν έχει. Όχι, έχει καιρό, έχει καιρό, έχει χρόνια να μας πάρει. Μπορεί να πει για γυμνάσιο πλέον, γιατί τον ξεκινήσαμε από την πέμπτη δημοτικού, μας έπαιρνε τηλέφωνο. Ναι. Δύο χρόνια ζητούσε μετάλλικα. Το έβγαλε το σχολείο. Μετάλλικα έβαζες? Έβαζα, πώς δεν έβαζα. Μετάλλικα αφού αγαπάω. Εντάξει, εννοείται. Μάλιστα. Έχουν περάσει. Ναι, all star μορφές. Αν τις ανατρέξουμε τώρα εδώ, το τι έχει κατά καιρούς. Έχει σήμερα ένα reunion λόγω επειδή. Πού να τους βρω τώρα? Πού να τους βρω? Πέτα μια ανακοίνωση. Έτσι, μια ανακοίνωση. Καλούνται όλοι αυτοί οι παλιοί ακροατές. Έτσι, να τους μνημονεύσουμε. Να σε καλά. Παλιοακροατές. Ναι, έγινε. Φιλιά, φιλιά. Τσαο, τσαο. Γραμμούλα μας περίμενε η τελευταία, να κάνουμε διαλυματάκι τόση ώρα προσπαθούμε. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε? Ωμνάτος που δεν κάνουμε διάλειμμα, τελείωσε σήμερα. Τι έχεις και το γατί δίπλα σου? Ναι, 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 ναι. Τι γίνεται? Τι έγινε? Γιατί δεν σ' αρέσω? Οπα. Τι έγινε ο στημένος πρωτάθλημα, όλα καλά? Ποιος είναι ο στημένος πρωτάθλημα? Δεν ξέρεις ποιοι είναι? Ποιοι είναι? Η Μαυράσφρη. Μάλιστα. Να ποια πρώτη σου? Η Γιουβεντούς. Η Σπέρς, η Νιουκάθλ. Εδώ στην Καλαμαριά σε ένα δεκάλεπτο μικρή. Φέρε κανένα κουλουράκι. Και να έρθω και άδειος. Έτσι, έτσι. Όχι, όχι, για να θα φέρεις κάτι. Ναι. Ασχολήσεις με τον Άκη. Άκουγα πριν, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Άκουγα πριν ο Παύλος, αυτό το ασπρόμαυρο γατί, αυτός είναι που είμαστε στο προηγούμενο, συχνότητα. Δεν ξέρω. Αυτός πρέπει να λες, βγει να... Γιατί δεν το... Αλλά ρε Μπάμπη τώρα, οι ξεραίοι, οι δυτικές ηλικίες και οι ασπρόμαυροι να μιλάτε για τέννις. Μες το θα πες, θα μας πλακώσει ο ουρανός. Μες στο αίμα μας κυλά το τέννις. Μες το τέννις, βρε. Σε πάρα, τέννις. Λεμπέτ τέννις κλαμπ. Εννοείται. Σε παρακαλώ. Το τέννις τώρα. Σε πω εγώ για τα ρεβέρ εδώ. Και ο άλλος τώρα να μας πει ότι... Εγώ είδα το τέννις και έπαιζα βόλι, τώρα ο Φασούλας εκεί. Το άκουγες, ε? Ναι, ρε φίλε τώρα. Αυτούς εδώ για όλους για πρωινό τους έχω εγώ, Μπάμπη. Έτσι, έτσι. Για πλάκα. Ο Άρης έχει βγάλει κανένα μεγάλο τενίστα. Για πες εσύ, κάτι πες. Κανα τενίστα έχει βγάλει ο Άρης. Κάτι Άρη άκουσα. Λέω, εάν έχει βγάλει κανένα μεγάλο τενίστα ο Άρης. Να ονοματίσουμε τα γήπεδα του τέννις, ρε παιδί μου. Τώρα μόνο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νίκ Γκάλης. Να τα πούμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Ναι, άμα πάρει το τέτοιο και φτιαχτεί, ξέρω, κανένα ωραίο κλειστό έτσι, ας πούμε, ή αν και ανοιχτό γήπεδο τέννις, ένα μεγάλο κόρτ. Νίκ Γκάλης. Ναι. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Φιλοσοφίες ακούμε εδώ. Περίμενε στην αναμονή ο φίλος και... Έλα. Καλημέρα, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξεκλέβουμε κουβέντες από δίπλα. Να τελειώσει ο άλλος να πω. Ναι, ναι, ναι. Εδώ με το φίλο μου γιατί λίγο αρρώστησε, αμυγδαλίτιδα έπαθε. Πολύ αμυγδαλίτιδα, ρε παιδιά, ναι, και πάνω το έχω ακούσει. Τι γίνεται? Στέκομαι και μου λέει τώρα ανέβασα λίγο χθες πυρετό, αλλά είμαι εντάξει λέει τώρα. Παλιά. Το Ηράκλειο Λαγκαδά το λέγαμε. Πού θα πάτε, ρε? Στο Αρακλή. Αρακλή. Παιδιά, τι δουλειά έχει το Ηράκλειο στην τέτοια τώρα μέσα. Από το Αρακλή πήγε Ηράκλειο. Ναι. Και δίπλα είναι το περιβολάκι. Ναι. Από το οποίο κατάγεται ο μεγάλος Ηλίας Κλουναρίδης. Και πιο δίπλα είναι νομίζω ένα χωριό που λέγεται Χρυσαυγή, από το οποίο Χρυσαυγή κατάγεται. Όχι, Χρυσαυγής είναι η ομάδα. Ναι, ναι. Από το οποίο νομίζω έχει μια ρίζα ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ακριβώς είναι. Έχει και το μέρος εκεί πέρα που γεννήθηκε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ιστορία, πατυρδογνωσία νομού, Β' Θεσσαλονίκη σήμερα. Η περιοχή σφίζει έτσι από προσωπικότητες. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά, ναι. Και ας πούμε μετά είναι ο Λαγκαδάς, ο οποίος από εκεί έχουμε Ρέμο. Ρέμο, τελειώσαμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Η αδερφή του μένει στο Λαγκαδά. Η μάνα του επίσης. Αχα. Στο Λαγκαδά. Βέβαια. Τα νύψια του όλοι οικογενειακός, βέβαια. Μάλιστα. Τι νέα?
Καλά είμαστε, εσύ. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Πίνω καφεδάκι λίγο τώρα. Ωραίος. Πικρό όμως, να ξέρεις. Γιατί πικρό? Γιατί δεν θέλουμε ζάχαρη, είναι απλό. Α, εντάξει, ο καφές χωρίς ζάχαρη είναι και το δηλητήριο όμως. Ναι. Δικαίωμά του. Εντάξει, οκ. Okay. Ξέρεις ποιον έχω να ακούσω καιρό. Ποιον? Τον Άκη, τον Σακισλόγλου. Α, έχει, ναι, καιρό. Μα, δεν ξέρω, κλείνουν πιο νωρίς, πιο αργά. Ναι, μπορεί το. Ωραία, μ' αρέσει σήμερα που κάνουμε παραγγελίες ακουρατών. Εντάξει. Χάρηκα πολύ για χθες γι' αυτό το λέω. Άμα δεν μας πάρει, το πάρουμε εμείς. Τον άκουσε, ήταν σε μια εκδήλωση. Πού? Στήριξη, δεν σου λέω την άλλη φορά. Εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, και στήριξη, το πιάσες έτσι. Και χάρηκα και λέω εντάξει. Πέρα από παόξεις, έχει και άλλα πολύ θετικά. Πολύ πιο θετικότερα πράγματα. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τον Μπαμπίνο μου, σε χαιρετώ. Προχθές σε ένα μαγαζί στο τέτοιο. Στη Σταυρούπολη ήπια με ένα ουζάκι. Πού? Σε ποιο? Εκεί πίσω από το Δημαρχείο, κάτω από το γήπεδο του Παύλου Μελά, σε ένα χώρο εκεί πέρα. Τι έχει εκεί ουζάδικο? Ένα μαγαζί, ένα φίλο το έχει, ο οποίο είναι αριανός, αλλά χαμηλών. Α, κατάλαβα. Κατάλαβες, καλό, καλό μεζέ. Δεν ξέρω, εγώ το πρόλαβα, εγώ το θυμάμαι ότι ήταν τα καφέ. Ναι, να πάρω τηλέφωνο και άμα θα είμαστε εκεί, να αφήσει να σε κεράσει ένα ουζάκι. Α, με για κέρασμα θα έρθω. Θα πάρω και το λάκι. Δεν θα το πάρει, θα πακέτο. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. Το καφεδάκι, τα έτσι, λέμε. Σε όλη εκεί το εργατικό δυναμικό που μας ακούει. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Περίμενα, ρε Μπάμπη, περίμενα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, μου φαίνεται διάλειμμα θα πάρει σε 7 μια και καλή. Τι να το κάνουμε, εντάξει, τρέχουν οι εξελίξεις σήμερα. Λέμε τίποτα δεν είπαμε, αλλά τέλος πάντων, ωραία, ναι, περνάμε. Οι γραμμές τρέχουν. Ναι. Καταρχήν είμαστε ένα μοσαϊκό ακροατών, έτσι. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Βέβαια, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο είναι καμιά δεκαριά. Καλά είναι. Παλιά παίρνανε και δύο. Ο Λευτέρης και ο Παλιοκερίσκιος. Όσο για το φιλαράκι μου το Φευγάτο, ναι, έτσι, που κοντεύει ο Άρης να γίνει Ολυμπιακάρης. Ναι. Εδώ παίζει ο Άρης παιχνίδι και ο πρόεδρος. Όπα. Και προτιμάει να πάει να δει. Ναι. Σε χάνουμε λίγο τώρα εδώ. Σε χάνουμε. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Τώρα, ναι. Λέω να το κοιτάξουν λίγο αυτό το πράγμα, λέω, γιατί ακούω και φωνές στον Άρη που λένε ότι έλα μωρέ, εντάξει, το 2019 ζούμε, δεν μπορεί ο πρόεδρος να δει παιχνίδι άλλης ομάδος. Λίγο να το δει ο Φευγάτος και να μην ασχολείται πολύ με τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ο Φευγάτος ασχολείται με άλλες ομάδες. Ισχύει. Οπότε δεν ασχολείται. Δεν μπορείς να το καταλογίσεις αυτό. Γιατί του κοπήκαν οι ελπίδες. Έλεγε συνεχώς δεν θα πάρει πρωτάθλημα, δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Πάω, πλησιάζει όμως, του κοπήκαν οι ελπίδες και βγαίνει τώρα και μιλάει για απαξίωση. Κατάλαβε, θυμμένο το πρωτάθλημα, αυτό θα είναι μετά από τις αγωνιστικές μπάμπη. Μάλιστα. Έγινε. Αυτό. Σε χαιρετούμε, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Ξέρετε ποιος έχει λείψει πάρα πολύ και θέλω να τον ακούσω. Αυτός ο Περιπτερίξ από τη Λαγκαδά, έχει το περίπτερο. Επίσης, μυθική μορφή. Και ήταν τους ανθρώπους τους πρώτους που μας έπαιρνε τηλέφωνα στην εκπομπή. Ναι, το σκεφτόμουν. Να πάρει τηλέφωνο αν ακούει. Μακάρι μας ακούει το παλικάρι. Θα θέλαμε να τον ακούσουμε, όντως. Έτσι. Πού έχει χάσει ο Περιπτερίξ, ρε Μπάμπη. Ο Λευτερίξ, καλή, παιδιά δεν μπορώ να τους ξέρω. Μπορεί αύριο μεθαύριο να τους βγάλουμε στο έχεις πακέτο. Να ζητάει ο ένας τον άλλο τον ακροάτη. Όπως και εσύ, Λευτέρη μου, κάποτε χάθηκες και σε έψαχνε ο κόσμος και δεν απαντούσες. Σαν τον Δούρο στα τηλέφωνα. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Είχε προκύψει και το θέμα με το πρωτάθλημα και είχα και άλλα προβλήματα. Καλά, κατάλαβα. Τους έβαλες τώρα βούτυρο στο ψωμί, τους έβαλες που είπες τη λέξη τη μαγική. Είχε και το θέμα με το πρωτάθλημα που να βγω. Μάλιστα. Έγινε. Στα δικαστήρια τώρα πρωταθλήματα, καλό είναι να μην κρίνεις. Καλά έκανες, αγόρι μου. Είσαι ο άνθρωπος της συνένεσης. Ναι. Έτσι, ο Λευτέρης. Φιλιά. Τσαο. Καλημέρα, γραμμούλα, περίμενε. Πείτε στην κυτρινόμαυρη ζεύρα ότι ναι, εγώ είμαι από το παλιό ραδιόφωνο. Ναι. Που λέει ο Παύλος. Λοιπόν, και ο Άκης έδωσε την απάντηση στην Κατερίνα για ποιο λόγο είμαστε αυτό το μοσαϊκό των ετερόκλητων όλων ακροατών. Λέει ο άλλος, προχθές πήρα σε ένα τυπουράρι και τα πίναμε. Και λέει ο Άκης, πού? Λέγοντας ότι μπορεί να τα ξέρει όλα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, εντάξει, είπε Σταυρούπολη. Σταυρούπολη είπε. Εντάξει, το περιόρισε δηλαδή. Δεν είναι ο Άκης και εμείς όλοι δεν είμαστε αλκοολικοί, είμαστε ημί αλκοολικοί. Αλλά ναι, εννοείται τα ξέρεις όλα, δεν το συζητάμε.
γέλασα με το που λέει ο Άκης που λέω, ρε, αυτό λέει ποιοι είμαστε που ξέρουμε όλα τα σιγουράδικα και τα ουζάδικα της δυτικής Θεσσαλονίκης και του κέντρου να πούμε. Οφείλουμε να τα ξέρουμε. Οφείλουμε. Στην περιοχή μας. Γέλασα Άκη, να είσαι καλά, γέλασα πολύ. Και ότι και καλά το ξέρω, αλλά πες μου ποιο είναι να πούμε. Και κριτικές, γκουρμέ κριτικές θα κάνω από κάτω. Έτσι, trip advisor. Ναι, λόγω επειδή advisor, ναι, το τσίπουρο αυτό. Το πώς το λέει, τσιπ, όχι τριπ, τσιπ. Τσιπ, γιατί είμαστε και πολύ φτηνιάριδες κιόλας, μην το ξεχνάμε. Τσιπίδες. Πάντως πιστεύω ότι καλύφθηκε η Κατερίνα στην απάντηση. Εννοείται, εννοείται. Και συνεχώς διευρυνόμαστε, αυτό είναι το πολύ ευχάριστο της υπόθεσης. Κοίταξε τώρα, είναι πολλά τα τσιπουράδικα της Θεσσαλονίκης, θα βγει ένας από κάθε τσιπουράδικο, θα βγει ένας από τους παλιούς τους κρασοβαρελοφόρους που ήταν οι τελευταίοι από το μαγαζί που τους διώχνανε. Με το που μας διώχνουνε την άλλη μέρα το πρωί ανοίγουμε ραδιόφωνο. Και όμως θα ήταν το πιο χρήσιμο πράγμα που θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα ήταν μια τέτοια εφαρμογή, ας πούμε, στην οποία θα σου βγάζει τα καλά τα τσιπουράδικα, ξέρω εγώ. Τα διανυκτερεύοντα τσιπουράδικα, βέβαια. Τα φαρμακεία. Έτσι. Διανυκτερεύονται πάνω πατσατζίδικα, δυστυχώς. Κρασοβαλέρα, πώς το είπες, κρασοβαρέλας, πώς τον είπες. Αυτός βαρελοφόρη, κρασοβαρελοφόρη. Κρασοβαρελοφόρη.gr, ας πούμε, που θα ενημερώνει για τα καλά, όχι τώρα ένα οτιδήποτε. Ξέρω εγώ από αυτά που έχουν άσπρες καρέκλες και παίζουν ρέμο. Μακριά από αυτά τα μαγαζιά, παιδιά. Να σου λέει τι θέλεις ρε παιδί μου, για ένα-δυο τσιπουράκια και δύο άτομα εκεί. Ναι. Για πολύ μεγάλη παρέα εκεί, για βαρύ καημό εκεί. Ναι. Να είναι με το συνέστημα ρε παιδί μου να σε κατευθύνει, με το συνέστημα που έχεις. Σωστό. Ναι, σου λέει τσίπουρο με καρά, σου λέει εκεί για πολύ βαριές περιπτώσεις ρε παιδί μου, για ανίατες. Έγινε, σε ευχαριστούμε, φιλιά. Έτσι λοιπόν, να σιγά σιγά βγάζουμε και τεχνογνωσία, παράγουμε από εδώ πέρα. Δίνουμε, θέλεις να φτιάξουμε μια τέτοια startup. Κανονικά. Τα χρηματοδοτή, θα πάρουμε το ΕΣΠΑ μας. Ναι, κανονικά με τις ανάγκες του κόσμου δηλαδή, ανάλογα το τι θες. Πάντως αυτό το έχω ως μοτό στις επιλογές της ζωής μου. Ναι. Μακριά από ψαροταβέρνα, μάλλον το δώσω καλύτερα. Μπίτσι κουράδικο. Το οποίο έχει αυτές τις άσπρες καρέκλες λίγο του και λίγο έτσι του γάμου, ξέρω εγώ, ναι. Και παίζει Αντώνη Ρέμο για κάποιο λόγο. Θα σου τη φορέσω στο κεφάλι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πληρώσει και να το λες. Ναι, είναι κακό σημάδι, ρε παιδί μου. Φαίνεται. Η συναστρία. Την καρέκλα πληρώνει. Ναι, η συναστρία. Τώρα λέτε τον άλλο, άμα παίρνει την καρέκλα από το Ντάτσουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που πουλάνε καρέκλες τραπέζια, τι να πληρώσει. Τώρα δηλαδή, από την άλλη, να το σκεφτεί, σου πει άλλο καλά, ρε φίλε, τσιπουράδικο και να ακούσει Ρέμο τι. Θα φτιάξει μεράκι, θα φτιάξει δαλκαδάκι. Στο τσίπουρο ή τι θέλει, α πούμε. Τι να ακούσω, εντάξει, ξέρω εγώ κάτι που να μυρίζει Αιγαίο. Ναι. Κυριαζεί το πουλόβερ, το ημεροβίγλικ, βάλε με καλύτερα αυτό. Κάτι έτσι πιο. Η ζεμικιά σου δεν θέλει. Όχι, είναι κάτι πιο άλλο. Και τώρα ο Ρέμο που έχει ιταλοποιηθεί, α πούμε, που λέει αυτά τα τραγούδια, α πούμε, έτσι. Ο Αλμπάνι και ο Αλμπάνι. Έτσι ακριβώ. Δεν μπορεί, δεν κατεβαίνει το καλαμαράκι, ρε παιδί μου, είναι άλλο. Βάλει Κολυντοπούλου, α πούμε, πολύ καλύτερο. Τα σφάλμα τα σου πέλαγα. Όταν έχουμε κάτι με τον συνάδελφο κατά τα άλλα, τον Ρέμο, βεβαίως, εδώ, εκ του Λαγκαδά, στο γειτονικό Ηράκλειο. Μια και σήμερα. Αρακλή, για κάποια. Σκίζαν τα πνιγεία γιατροί. Αχ, τα πνιγώ, είδε. Τώρα γιατί το αναφέραμε το Ηράκλειο, είδε. Δεν κάναμε διαλυματάκι καθόλου. Θα πάμε σε διαλυματάκι ακριβώς με την ολοκλήρωση της καταιγιστικής πρώτης ώρας του λόγου επειδή. 2-31-0-287 και 3-8 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μάλλον τα είπαμε και ξεθυμάναμε τώρα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς και αδιαλείπτως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έτοιμε Αιγαίο, Μπάμπη, βάλε το κρουαζιέρα, θα σε πάω Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πικουίν. Δεν υιοθετούμε τα νότια νησιά, μόνο για τα βόρεια νησιά θα μιλάμε. Βάλε τότε Σαμοθράκη. Ναι, έχει τραγούδι για τη Σαμοθράκη. Και βάλε και τον Άγιο Ευστράτιο. Ένα, Σαμοθράκη, Λίμνο, Άγιο Ευστράτης, Θάσο, Σαμουλιανή. Μέχρι αυτά, εκεί. Βάλε ένα τραγούδι. Φτιάξε ένα τραγούδι για αυτά, ρε Μπάμπη. Δεν έχω φτιάξει. Πώς δεν έχω φτιάξει, εννοείται. Βάλ το να παίξει να τα ακούσουμε. Δεν το έχω γραφήσει. Τι να κάνω. Να κάνουμε διάλειμμα. Ναι, τέλος πάντων. Θα το κάνω. Άντε, ηχογράφησε το στο διάλειμμα. Θα το κάνω. Γράφουμε και τραγούδια για τα νησιά και το έχω αναφέρει πολλάκι και το συζητάμε και στα live μας. Ότι το πρόβλημα εδώ της Θεσσαλονίκης μας και του Βορρά, εμένα δηλαδή.
Και θα πρέπει επιτέλους αυτούς τους ευαίσθητα εθνικά καιρούς να πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάνω από το μεγάλο πρόβλημα που έχω εγώ ή προσωπικά και το νομίζω συμμερίζεσαι και εσύ φίλε μου Άκη, το ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε νησιά. Δεν αντέχω, δηλαδή μας παίρνει άλλο τώρα Μύκονο, Σαντορίνη, Αμοργούς, αυτά, δεν ξέρω κι εγώ τι αστυπάλες, τέτοια. Ναι, αλλά εμείς έχουμε Χαλκιδική, ρε φίλε. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο άμα δεν έχει το νησί. Ποιος θα ήταν που δεν έχει αξιοποιηθεί νήσος Χελώνα. Βάλε μέσα αυτό και δεν έχουμε νησιά ρε παιδί μου, οπότε μην μου ζητάτε, μου λέει τώρα για τα... Μην πιάνει καρδούλα μου όταν ακούω για Κυκλάδες και τέτοια, ίσως γι' αυτό και... Θέλει ο άλλος να βάλει στην ταβέρνα το νησιωτικό του, αλλά σου λες απατριώτης. Ναι. Ποιος τραγουδάει νησιωτικά, ποιος είναι ο πιο κοντινός σε νησί. Ο Αντώνης ο Ρέμος που μένει στην λίμνη του Λαγκαδά. Καταλαβες, έχει κάτι το υγρό το στοιχείο μέσα, ας πούμε, που σου λέει αυτό θα βάλω ρε φλαράκι και σε διαμαρτύρεσαι μετά και θες να σε τη φορέσω. Είναι και αυτή μια λογική εξήγηση. Πεμπτούλα σήμερα, συν τη άλλη, γιατί έχουμε και την Αντζεντούλα που την ξεχάσαμε. Ο Σίου Ζωσιμά. Να το Ζωσιμά, Ζωσιμάδε λε. Λε από εκεί είναι. Αυτό. Κάναμε την έρευνά μα. Για χτύπα ένα Google δηλαδή. Αυτό σου λέω. Ζωσιμά, εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι τίποτα. Άσερε το Google. Άσε να πούμε ότι κάναμε την έρευνα. Ναι, λε και τώρα θα μα ευεργέτε, α πούμε, όπω λέμε αβέρωφτο σίτσα κτλ. Που κατέχονται από την Ήπειρο. Κάπω έτσι του είχα. Αλλά είναι ο Όσιο Ζωσιμά, ο Σία Ξένη και ο Σίου Φίλων. Εορτάζουν ο Ζωσιμάς, η Ζωσιμίνα, ο Ξένος, ο Ξένιος, η Ξένη, η Ξένια, ο Φίλωνας και ο Φίλων. Κάποτε στη σχολή είχαμε ένα παιδί το οποίο το φωνάζανε Ξένος το όνομα. Τον είχε ρωτήσει, ας πούμε, μια καθηγήτρια από πού βγαίνει το Ξένος και του είχε πει από το ουσία Ξένη. Δεν ήταν βαφτισμένος σαν Ξένος, επειδή για κάποιο λόγο φαντάζομαι ήταν ταμένο, ας πούμε. Ήταν, ας πούμε, το κανονικό του όνομα στην ταυτότητα, Οσία Ξένη Παπαδόπουλος. Και το αγκαστικά του παιδί το έκανε Ξένος. Τι να κάνει και ο καημένος. Μετά πήγε στο ληξιαρχείο. Ωραίο, Οσία Ξένη Παπαδόπουλος. Μ' αρέσει. Πώς λέμε τον Τζέισον Αντιγόνη. Ναι, αυτό κάπως. Χωρίς gender ήταν τότε, ας πούμε, η ταυτότητα αυτή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνατε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε. Περίφημα, περίφημα. Εσύ? Καλά. Μπαμπή, το τελευταίο μισό ώρα μας έχεις εκνευρίσει. Γιατί? Έχεις αναφέρει 30 φορές το όνομα του πρώην Προέδρου. Δεν ξέρω, δηλαδή, το παίρνω πίσω. Ναι, ναι. Θα μ' ακούσω και βουγιούκα τώρα, και θα πάρει αεροπλάνο. Φτάνει. Ναι, αλλά είδες, είπα, μακριά από τις ταβέρνες που παίζουν, ας πούμε. Ναι, αλλά φτάνει, δεν είναι. Φτάνει, δεν λέω, δεν είναι. 20 φορές το έχεις πει. Ναι, ναι, μην φάω κανένα ντου τώρα εδώ, κανένα πέσιμο, τίποτα μηχανάκι και τέτοια και δικάβα άλλα και ιστορίες. Ναι, μακριά, μακριά. Σωστά. Τι να κάνω, έτσι, είδες πώς θα βγαίνει, πώς θα βγάζει η ζωή. Καλά είμαστε, εσύ, εσύ. Ησυχία, ησυχία στον αγώνα. Πού βρίσκεσαι τώρα, από πού μας τηλεφωνείς? Κάπου, είμαι σε μια φυλακή, εδώ στο κέντρο. Α, κέντρο, κέντρο είσαι σήμερα, εντάξει, okay. Σήμερα στο κέντρο είμαι. Μια χαρά, μια χαρά. Θα δεις τενισάκι, θα προλάβεις. Δεν το βλέπω, θα μάλλον κινηθεί. Για ύπνο για ύπνο, δεν ποιος συζητάς και τέτοιο. Καλά και εγώ δεν το βλέπω, έτσι μάλλον για ύπνο πάω. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω ξύπνιο, σωστότε, αλλά... Ναι, να δούμε, τι είναι η ώρα του Μαρίου, κατάλαβα. Δεν ξέρω. Ασλαμά και τένις. Σίγουρα, σίγουρα. Κατεξοχήν, κατεξοχήν εκεί στον τεπό, το εξωτικό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ασλαμάς και τένις. Πρέπει να πας εσύ για να το κρατήσεις το γούρι. Και το κράτησε με τον Ισπανό. Βέβαια, αλλά δεν το βάλα και αυτή νωρίτερα. Τώρα και μένω 10 και μισή με προβληματίζει. Με προβληματίζει. Αλλά τι να κάνουμε. Θα σφίξουμε τα δόντια και θα παίξουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Ξέρεις να σχολιάσουμε. Τίποτε στοιχεία. Αυτό. Τίποτε στοιχεία πάνω απ' όλα. Έτσι, έτσι. Φιλιά. Κύριε, για μια καλημέρα, λέω. Καλά έκανες. Σε χάσαμε. Για όλα καλά. Καλή ξεκούραση. Καλησπέρα, Πάπη. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε Πάπη. Έλα, αγόρι μου. Τι να κάνει ρε, αυτή η φυσική που αναφέρεται όλη τώρα. Ποιο? Τι βουλιούκα και ο Αποστόλη. Είναι στην Κύπρο. Κύπρο. Ναι, ναι. Ξέρω, ξέρω, θα έρθουνε, θα έρθουνε τώρα το Βαλεντίνο, θα έρθουνε. Θα κάνουμε και κουμπομπούλε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα περιμένω να ακούσουμε. Βέβαια. Εντάξει, θα είναι εορταστική εβδομάδα. Θα ρωτήσω πόσα κεριά έχει ανάψει. Πόσα κεριά έχει ανάψει, έχει κάνει τάματα. Για ποιο λόγο από όλους? Φίλε, ένα συνολόγο για την Βουγιούκα να πάνε να ανάψει κερί. Να μην πάρει πάω πρωτάθλημα. Εννοείται. Κάθε επιτυχία του πάω και σε δίνει τα νεύρα. Δεν το ξέρεις. Δεν υιοθετούμε. Εγώ περίμενα να βγει από την Κύπρο μετά το παιχνίδι για την Παναχαϊκή. Εντάξει.
που χάσαμε, αλλά δεν βγήκε. Με πόλης κόσμος αποχωρεί σιγά σιγά από τη χώρα. Βέβαια, σήμερα είναι ευκαιρία να πάει σε βγάτο στο κλειστάκι της Σωστίας Ξένης εκεί στην περιοχή του Χαριλάου. Σωστό. Να ανάψει τις λαμπάδες. Όντως, εκεί γιορτάζει, ναι, θα έχει καμιά περιφορά και τέτοια, όντως, Σωστία Ξένη, ναι, είναι... Είδες που ξέρουμε, κάνουμε και θρησκευτικό τουρισμό με βάση τα γήπεδα. Ναι, ξέρουμε την Άγια Βαρβάρα. Ξέρουμε την Οσία Ξένη. Και την Οσία Ξένη. Αυτά ξέρουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άλλες εκκλησίες δεν ξέρουμε. Έτσι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Και τον Άγιο Δημήτριο εδώ πέρα. Εντάξει, Άγιο Δημήτριο. Και αυτό το ίδιο το μάθαμε τον Άγιο Δημήτριο. Τον Άγιο Βασίλη το μάθαμε. Δεν σε θέλουμε εδώ. Έχουμε Άγιο Δημήτριο από εκεί το μάθαμε. Όπου έχει εκκλησία δίπλα σε γήπεδο. Πώς λένε την εκκλησία άραγε όμως, είδες, δεν έχουμε. Εκεί στην Κομωτινή, στο γήπεδο του Παθρακικού που έβλεπες, στο πλάνο που είχε μια εκκλησία. Ναι, ήταν οι άλλοι αυτά, ρίχνανε. Ανεβοκατεβάζανε καντήλια να πούμε και από δίπλα οι άλλοι, ας πούμε, πηγαίναν και κάνανε λειτουργίες, ξέρω εγώ. Και χάμους και βαφτίσια και αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Είναι και αυτό μια απορία. Γεια! Τι έχεις, έπιασε διάρρεια, μπουρουμπουρουμπουρου. Λόγο, μη λες έτσι, ας πούμε, πρωί-πρωί και παρεξηγηθούμε. Ναι. Αλλά πω κάτι το φιλαράκι. Για πες τον να. Εμάς δεν μας νοιάζει που θα πάρουν αυτό το πρωτάθλημα γιατί δεν το παίρνουν παντελονάτα, κατάλαβες. Ναι, τελείωσε. Άρα είναι ως μη γενόμενο, λες. Ναι, ρε φίλε. Τελείωσε. Άρα η ιστορία δεν θα γράψει, ας πούμε, 2018-2019 πρωτάθλημα κενό, πάω. Κενό. Σαν τα πρωταθλήματα του Άρη. Όχι, ρε φίλε. Είναι τέτοιο. Όπως το κουλούριο πρωτάθλημα τότε. Που μάλιστα. Πήρανε. Έτσι γράφει η ιστορία. Κουλούριο πρωτάθλημα. Το κύπελο το περσινό. Το κύπελο το περσινό. Δεν με νοιάζει εμένα. Ποιος το έδωσε. Τώρα. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα δανεικά. Και από τώρα στο Λεοπάπη. Ναι. Αυτή εδώ η ομάδα του δημοσίου Εσφυοκάπτες. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Ναι. Να παίζουν τώρα με τον Όφης. Αυτό θα είναι διπλό ημίχρονο άσο τελικό, φίλε. Μάλιστα, καταγράφεται. Καταγράφεται. Θα το καταγράφει γιατί ναι. Ξέρεις, δεν υιοθετώ αυτά που λέω, ναι, αλλά... Ναι. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό, μάλιστα. Ναι, ρε φίλε. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι που θα παιχτεί στα ίσια. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ρε καημένη. Σαν το παιχνίδι το Όφι Άρης, ας πούμε, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ξέρω εγώ. Κάνε μας την χάρη. Να μιλες, ρε, προσπαθώ να βρω, ρε παιδί μου, εδώ, έτσι, ας πούμε, πως θα ξέρεις να μπας και παίξουμε καμιά ψηλή. Τόσο καιρό μας ζαλίζανε τα ούπαλα, με το Βόλιο τα πηγαίνα καλά, τώρα με το Χάντμπολ, τώρα ούτε ακούγονται. Ποιος ασχολείται, βρε, τώρα το σήμερα μόνο μπάσκετ. Άμα τρως 10 γκολ στο κεφάλι από τον Ολυμπιακό, δύσκολα. Να φύγουν όλοι, λαϊκά δικαστήρια, μάλιστα. Έγινε. Ψύχρεμη. Διάλειμμα δεν με αφήνει κανένα να πάρω γραμμή. Αγία Σοφία είναι η εκκλησία. Αγία Σοφία είναι η εκκλησία. Στο τέτοιο, στο παθαγικό. Λοιπόν, καιρό να κάνουμε και ένα διαλυματάκι. Ωραία, το πήραμε σε αίρια. Γρήγορα. Ναι, ναι, ωραία. Γιατί όχι, ρε παιδί μου, άμα υπάρχει θέρμη και ρυθμό. Τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα θα το κόψουμε. Δεν πρέπει να κόψει το ρυθμό τη ομάδα. Έτσι δεν είναι, αλλά πρέπει κι εμεί. Γιατί είναι εδώ τα διαλύματα, τα. Διαφημιστέ που συσσωρεύονται γύρω από το λόγο. Οι χορηγοί που μας βοηθάνε να είμαστε εδώ δίπλα να μας παίρνουν τηλέφωνο, να μας παίρνουν το μακρύ στο κοντό. Καλά το είτε. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, 7 και 3 πρώτα λεπτά, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 24ης του Γενάρη. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και Λόγο Επειδή στα Facebook και εκεί συνεννοιόμαστε και συνδιαλεγόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κλειστό, λέει, θα παραμείνει σήμερα το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Ουδανίων λόγω εκτέλεσης εργασιών εναέρια σύνδεσης στήλων ηλεκτροδότησης. Από τις 8 και τις 12 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Σοζόπολης έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Τρίγλιας, 47 με 51 χιλιόμετρο. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη και προς Νέα Μουδανιά, καθώς και στις παράπλευρες οδούς. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδούς Νέας Καλλικράτειας Νέων Μουδανίων. Έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος, οι επαγγελματίες που θα κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους από τις 8 μέχρι και τις 12. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δηλαδή, αν κινείσαι εκεί, δεν πρέπει να φωνάξεις έξω το δά από τα Μουδανιά. Ναι, και θα περνάς και μέσα από την Καλλικράτεια, αλλά δεν είναι τώρα φευγάτος, δεν μένει Καλλικράτεια για να σε περιποιηθεί.
Τώρα που είπε το Ευγάτο, ναι, λοιπόν, πέντε, ο Ευγάτος, ναι, αν και δεν μιλάω εγώ για άλλους ακουράτες. Λοιπόν, φαντάσου το Φευγάτο, γύρω στα 30 μέτρα πιο πάνω από το γήπεδο του Άρη, υπήρχε μια λάνα παλιά που ήταν τα εκδοτήρια. Φευγάτος, στο ένα χέρι την μπάλα, ποδοσφαίρου εννοείται πάντα, κοντό παντελονάκι και στο άλλο χέρι μια φρατζόλα κομμένη, και να τρώει κανονικά και να παίζει. Δεν το άφηνα από τα χέρια. Ήξερε ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν τεχνίτης. Έτσι. Λοιπόν, αλλά μιλάμε να πέσει, να χρειαστεί να πέσει. Το πρώτο που κοιτούσε ήταν να μην του πέσει το σάντουιτς. Νομίζω όλοι μας θα κάναμε το ίδιο. Συγχάμε να αφήναμε να πέσει το σάντουιτς. Εγώ λοιπόν, μαζί του είμαι. Ανέφερα και άλλους ακροάτες. Ναι. Για το φίλο που είπε ότι έχουν όλοι αμυγδαλίτιδα, είναι φίλο του Ηρακλή, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι άμα κολλήσει ένα, κολλάνε όλοι. Κανονικά. Τι μας κρύβουν, ναι. Ναι, και μια ερώτηση. Ποια γιορτάζει, η Οσία ξένη, η καινούρια ή η παλιά? Ποια είναι η παλιά Οσία ξένη? Η παλιά είναι στην Παπαναστασίου, η καινούρια είναι στη Μαρασλή. Έχει μεταφερθεί η Οσία ξένη, δηλαδή. Υπήρχαν δύο με την ίδια ονομασία. Ναι, εκεί στην Ελλάδα. Να ξέρουν και οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής που θα κάνουν την πορεία σήμερα έξω οι ξένοι. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαου, τσαου, τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκον. Καλημέρα. Έλα, Μπαμπή. Έλα, Κατερίνα. Κοίταξε τώρα, τελευταία φορά σε καλό. Πέντε επανειλημμένα. Μιλάει όσο προηγούμενος, είμαστε και οι δύο στη γραμμή. Μόνο ο προηγούμενος μιλάει. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Να καταγγείλουν. Δύο φορές που συνέβη σήμερα αυτό, δύο φορές. Μάλιστα, να καταγγείλουν. Πού είναι αυτοί τις άλλες μέρες που παίρνεις μόνο εσύ, Κατερίνα μου, και βγάζεις το φίδι από την τρύπα? Πού είναι όλοι αυτοί? Είπαμε, σαν μελισσούλες είναι όλοι. Ναι, σαν μελισσούλες. Είπαμε, το είπαμε κάθε φορά. Σαν μελισσούλες, λέει. Δηλαδή, σαν τους αλιγκάρικες, ξέρω, μετά από κάτι. Ναι, ναι, στα πέτρινα χρόνια που ήταν. Δεν είναι κακό να παίρνει τηλέφωνο και να μιλάνε σε μια εκπομπή. Όχι, όχι, καλό είναι αυτό. Να μην μιλάμε εμείς. Θέλω κάτι άλλο από τώρα και θα ξαναπάρω. Ναι, ναι. Μπορείς να βάλεις ένα τραγουδάκι και την αρπή να ακούσω. Βέβαια, και τούλα σήμερα τη μνημονεύσαμε. Ποιο? Τώρα θα το βάλεις, όχι μετά. Περασμένα, ξεχασμένα. Το φύγεις μισό, δεν το βάζω. Όχι το δάκρυο όμως. Το δάκρυο. Όχι, 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 όχι. Να βάλω το καλύτερα οι δυο μας που μου αρέσει. Βάλτε το, θα μελαγχολήσω. Όχι μόνο, όχι ντουέτο. Γιατί ντουέτο, μωρέ. Θα το πούμε και αυτό του Αγίου Βαλεντίνου, το τραγουδήσουμε το καλύτερα οι δυο μας. Όχι τώρα, το βάλεις σε γίνει τη μέρα αυτό. Θες το φαντασματάκι, σαν το μικρό φαντασμα. Όχι τόσο παλιό. Τι θέλεις, ντουέτο δεν θέλεις, παλιό δεν θέλεις. Ποιο θέλεις? Το εντάξει που έλεγε. Το βάλε αυτό που λέει, άκουσε αγόρι μου. Πες το με ένα φίλι, κάνε με ένα σ' αγαπήσω. Ωραίο. Όπως σκεφτόμουν νωρίτερα. Ποιο? Όμως σκεφτόμουν άντρες της ζωής μου, κατάρτισες άντρες της ζωής μου, να είμαι εγώ που λέει, θυμάστε? Όχι, δεν το θυμάμαι. Κατάρτισα άντρες της ζωής σου, να είμαι εγώ. Δεν το κατάλαβα. Και δείπα, άμα του μπορεί να βάλει αυτό, θα βάλεις το Ελβιέλες. Εντάξει, το Ελβιέλες, ποιος Ελβιέλες, τα παπούτσια? Όχι, κάτι, όσο θέλει εσύ βάλω. Εντάξει, κάτι θα βάλω. Σου είπα δύο-τρία, μου είπες όχι. Εντάξει, κάτι. Αυτό που λέει η Κατερίνα είναι ντουέτο, γαρμπή με Φεύγω Δελεφοριά. Αφού μας είπε δεν θέλω ντουέτα, δεν θέλω ντουέτα. Έτσι είπα εγώ κάτι, ναι, υπάρχω εγώ. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι πάρα πολλά. Εντάξει, κάτι θα βρούμε, θα βάλουμε από. Εγώ σου είχα πει ότι θα μελαγχολήσω. Ναι, ναι, πρωί-πρωί τώρα να μελαγχολήσουμε. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου. Είμαστε τώρα για μελαγχολίες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θέλω να τραγουδήσω λίγο, ρε φίλε. Έτσι, διδείχτω. Ναι, ναι, βεβαίως. Α, έχεις κόσμο. Όχι, συγγνώμη, να κλείσω. Όχι, έχεις κόσμο, λέει. Ναι, ναι, εγώ πέρασα για να πω. Ποιος είναι ο Αναστάσης, ναι. Όχι, ο Άκης. Γεια σου, Ραγή. Γεια σου. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, κόμπλα, δεν τραγουδήσω. Γιατί, όχι, τώρα γιατί, κάνω νιώθω να φύγω. Να φύγει ο Άκης. Όχι, Άκη, κάτσε, τι λέτε μας, κάτσε, αν θα μιλήσουμε. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι λέμε, αλλά εντάξει. Αυτό είναι το θέμα, δεν παίζει τσιπάρο στον πρωί και μας έχουν αλλάξει τα προγράμματα. Ναι, ξεκινήσαμε εμείς με βαθιά ταινιστική διάθεση. Δεν βολεύει αυτή η ώρα 10.30 τώρα. Ναι, πολύ λάθος ώρα. Πολύ λάθος. Είναι ούτε πρωί, ούτε ξημερώμενα, να μπεις να ξενυχτήσεις. Είναι, ναι, ναι, και ο κόσμος. Επίσης δεν βολεύει και τα ραδιόφωνα, γιατί 10.30 ήδη ξεκινάει να μιλάνε. Για μπάλα. Ναι, ναι, ήδη ας πούμε θα αρχίσουν να λένε η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή ήταν αυτή. Ναι, ναι. Τα γνωστά ζητήματα της Θεσσαλονίκης. Αποτελέσματα κυπέλλου. Ναι, αυτά, τέτοια. Να, η ΕΠΟ. Να, ήδη μπαίνει η ΕΠΟ. 10.30 ναι, αρχίζει, ναι, και μπαίνει, ναι, στη δισογραφία η ΕΠΟ. Από τις 9 και μετά μπαίνει η ΕΠΟ. Πριν τις 9 δεν ασχολούμαστε με την ΕΠΟ. Ναι, και τους... ναι. 10.30 είναι η ώρα για τους κάποιους. Κάποιοι. Αυτό. Είναι...
Είναι ώρα ΕΠΟ, ναι, είναι ώρα. Αρχίζει μισή ώρα το συμβούλιο στην ΕΠΟ. 11 η ώρα, ω τη μία μισή βγαίνει κανένα μεταγραφικό, καμιά κλήρωση. Ναι, το πρωί είναι τελείω ώρα Χατζη Νικολάου για το ραδιόφωνο. Αντιραδιοφωνικό είναι το πρωί, νομίζω. Ξέρεις, το συγκεκριμένο πρωί είναι ραδιοφωνικό. Ναι. Το δικό σου είναι πολύ ραδιοφωνικό. Βέβαια. Γιατί είδες, πιάνει και τους προηγούμενους της προηγούμενης ημέρας, ναι. Πιάνει και τους επόμενους. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Πιάνει τα μεγάλα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στον πλανήτη Γη, δύο είναι τα ονόματα που καμαρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Άντε το Κούμπο Τσιτσιπά. Τους πιάνουμε και τους δύο. Και Λάνθιμο. Και ο Λάθιμος όταν θα είναι τα Όσκαρ. Όταν πάει στα Όσκαρ, ναι, στο Λος Άντζελες ακόμα. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, τις προβολές του κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες πιάνουμε. Τέτοια ώρα παίζονται οι ταινίες. Κατάλαβες. Εντάξει, είναι μια κουμπή τέχνης. Αν αυτό θέλουμε, το ποιμήθιο αυτό είναι δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Να πούμε για την Ισάκη λοιπόν σήμερα, να μας δώσεις προγνωστικό. Λοιπόν, να ακούσετε τώρα. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Οι στοιχηματικές καταρχήν δίνουν 5 του Τσίπα που για τένις είναι πάρα πολύ. 6 τον έχω βρει εγώ. Εντάξει, ναι, είναι πολύ, αλλά ναι. Δεν μπορείς να μην το παίξεις. Λες, Ξέρεις γιατί, είναι καλό το goal-goal. Δηλαδή το goal-goal είναι το set-set. Set-set. Να μιλήσουμε έτσι, να καταλαβαίνουμε το goal-goal. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό στοίχημα. Ο Ναδάλ είναι δαιμονή. Είναι ρε παιδί μου παιχταράς. Απλά τι γίνεται τώρα. Στο στοίχημα, όπως ξέρετε, όπως ξέρεις Σάκη, ξέρεις Μπαντμπανί, ξέρετε αγαπητοί ακροατές. Ακολουθείς τη φόρμα. Ναι. Δηλαδή τώρα αξίζει να τον παίξεις το τσιπά. Ή όπως λένε, αρέσκονται να λένε και οι αθλητικοί σχολεία, το momentum. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, στο τένις δεν ξέρω αν υπάρχει momentum. Δεν είναι υπάρχει. Μόνο του Χατζηγεωργίου αυτό. Ναι, ναι, χιτσκοχικό, γκρακινιολικό. Και μου το γράψε προχθές ένας φίλος ακροατής, γιατί αδικήσαμε που ψάχαμε να βρούμε. Είναι φίλος μου, αυτός είναι χαμένος φίλος μου, που το βρήκα μέσω της εκπομπής σου. Έτσι ακριβώς. Έχεις πακέτο. Έχεις πακέτο. Πακέτο, ναι. Διότι είπαμε ότι στο τένις, φίλο μου Άκη, δεν υπάρχει ένας εθνικός σχολιαστής. Και ένας φίλος μας έγραψε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, υπήρχε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Έκανε περιγραφές. Grand Slam και τέτοια, να τα λέμε κι αυτά. Έχει και το μαλλί. Κακός έγινε μπασχετικός. Ναι, 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 ναι. Βέβαια καλός για την τέχνη, αλλά κακός ναι, για το... Εντάξει. Οπότε λες να παίξουμε goal-goal σήμερα είναι η πρόταση. Set-set, ναι. Ναι. Τι να πω, εγώ πιστεύω ότι αν ο Τσιπάς, θα πω αυτό ας πω, πάρει δύο σετ θα κερδίσει κιόλας. Αλλά αν μείνει στο ένα, το βλέπω για 3-1 του Ναδάλ. Μάλιστα. Εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι αν πάρει τρία σετ θα κερδίσει κιόλας. Καλά, αν πάρει τρία σετ θα κερδίσει σίγουρα, δεν είναι. Και να θες να μην κερδίσει. Αχάστο. Παίξτε το. Κανονικότατα, θα κάτσετε, έχεις από χθες, είσαι ξενύχτης και περιμένεις. Ναι, είμαι ξενύχτης. Δύσκολο, γιατί είπαμε με τον μπαλάκι θα ανανουριστείς. Είναι δύσκολο. Υπάρχει κόσμο να το τένις, δεν το αρχίζεις όπως είπε ο χθεσινός ο αγρότης από νωρίς. Το αρχίζεις μετά, ρε παιδί. Μετά τη μία ωρίτσα. Λίγο να ζεσταθούν εκεί οι μηχανές. Ναι, τώρα δεν κάθεσαι να δεις τη σέντρα αυτό και τέτοια. Και... Δεν έχει τίποτα η σέντρα. Ναι, ναι. Συνθέσεις θα δεις, τι θα δεις, ας πούμε. Ναι, εθνικούς ύμνους, παρουσίαση, τι. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Ναι, ο Τσιτσίπας θα κατεβεί με το Τσιτσίπα, ας πούμε. Δεν έχει καμιά έκπληξη ο προπονητής να κατεβάσει κανένα άλλο. Με όλα τα όπλα στη φαρέτρα του και τέτοια. Θα δοκιμάσει. Ευχάριστο πονοκέφαλο και ο προπονητής του Τσιτσίπα. Λόγο. Γιατί δεν έχει προπόνητες στο τένις. Έχει, αλλά κάθεται στην κερκίδα. Στην κερκίδα, τι να το κάνει, προπόνητης είναι αυτό να κάθεται στην κερκίδα. Να μην έχει ξεκινά... καμία παρέμβαση. Να έχει να μείνει πάγκο, ρε παιδί μου. Να κάθεται και αυτό να σηκώνεται, να πηγαίνει στη γραμμή, να διαμαρτύρεται. Να έχει το κάτι τη του, ρε παιδί μου. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αυτό. Γιατί νομίζω ότι τώρα που όλοι οι Έλληνες θα συσπηρωθούν γύρω από την αντισφαίριση, θα αλλάξουν και τα δεδομένα. Θα το ελληνοποιήσουμε το άθλημα. Και θα το λίγο βαλκανοποιήσει. Ναι, θα το φτιάξουμε λίγο στα δικά μα τα. Τα μέτρα ξεκάθαρα. Θα μας πεις το τραγουδάκι όμως που ήθελες. Βγήκες φορτσάτος. Δεν μπορώ τώρα, κόμπλα. Θα το βάλεις εσύ. Τι το κόμπλαρες. Εντάξει, οκ. Μπορεί να κινητοποιηθούν και άλλοι κουρατέ. Ρίχτω μου, ρε, μια στροφή είναι τώρα. Όχι, δεν πειράζει. Ποιο θα έλεγες. Ποιο θα έλεγες. Το άκουσα πρόσφατα, το είχα ξεχάσει. Είναι παραδοσιακό μακεδονικό. Το έχει πει ο Νίκος Παπάζογλου. Το έχει πει στο άνω κάτω το Σαββάτο. Α, ξέρω ποιο λες. Του ναύτη μάνα. Όχι. Βρε, ας χαμηλώσουν τα βουνά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Κομματάρα είναι. Ναι. Άντε, βάλτε ρε πατά. Και ένα αυγό στη Σαλονίκη, μιλώ της μιλιάς, βρεάς... Είσαι μουσικός τελικά, εντάξει, τα αποδεικνύεις. Ναι, αυτό βέβαια είναι το τραγουδάνε... Ναι. Στην Πελοπόννησο. Το τραγουδάς στην Πελοπόννησο. Επειδή πάει συζητά, γι' αυτό μας το κλέψαν και αυτό. Και αυτό, και το μιλό μου κόκκινο, το οποίο θεωρείται καλαματιανό. Ξέρεις γιατί είναι ο ρυθμός του Καλαματιανός. Γιατί να είναι Καλαματιανός ο ρυθμός, ναι, δεν κατάλαβα. Ναι, το δωδεκαβήματο, ας πούμε. Ναι, γιατί... Αλλά το Χαμηλώνα Βουνά είναι από το χωριό του
εθνομηδενιστή Αποστόλη, ναι, φίλου μου, ναι, από τα βουνά, ναι, του Παγίου, από την Νικήσιανή. Νικήσιανή, μάλιστα. Ναι, από εκεί είναι. Είναι σιρτός Μακεδονίας. Σιρτός Μακεδονίας. Ναι, απλά επειδή και του Καραματιανού έχει 12 βήματα, ρε παιδί μου, το χορεύουν ρουμαλιώτικα κάτω. Μάλιστα. Ένα χορό που θα χόρευε κάλλιστα ο Σπανούλης. Γιατί? Με τα βήματα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και με αυτό να κλείσουμε. Έτσι, τελείωσε. Φιλιά, φιλιά. Άντε, πάλι το, γεια. Τσάω. Όπα, να το. Άιντε νας χαμήλω, νας χαμήλω, να τα βουνά βραμάνα μα. Όχ, θα μας πιάσουν τώρα εδώ και τα μεράκια, έτσι. Έτσι, σιρτός Μακεδονίας. Τα ξέρουμε αυτά, δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε, ας πούμε. Δεν μαθαίνουμε την πραγματική μας παράδοση, την κουλτούρα μας. Που είναι η μουσική μας, οι φορεσιές μας, τα φαγητά μας, αυτά. Μόνο παραχαράζουμε την ιστορία, ξέρουμε. Και αυτό, πεις, αυτό θα πει. Και μας τα έχουν, μας τα παίρνουν οι Πελοποννήσιοι και τα θεωρούν δικά τους. Καλαματιανός, από πού και ως πού Καλαματιανός, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το κλείσαν όλοι, κλείσαν τις γραμμές, κλείσα και τις συγχρόνες. Καλημέρα, μας περίμενε η γραμμούλα. Παρακαλούμε. Κύριε Μπάμπη, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Κύριε Μπάμπη, επειδή είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τους ακροατές σας μιλάνε τη σερβική, θα ήθελα, επειδή εγώ δεν την ξέρω καλά τη φράση, ναι, αλλά είναι περίπου Σέρτζα Μόγια. Αν μπορούν να μου το μεταφράσουν αυτό, τι σημαίνει. Σέρτζα Μόγια, μήπως είναι, έχει με τα λαμόγια καμιά σχέση. Ναι, Σέρτζα Μόγια. Και το Σέρτζα Μόγια. Σέρτζα Μόγια, δεν ξέρω. Χωρίς το λα. Α, χωρίς το λα. Ναι, η νότα λα δεν μπαίνει μέσα. Μάλιστα, Σέρτζα Μόγια. Αν υπάρχει κάποιο έτσι, α πούμε. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, κάτι άλλο. Αλλά το ξέχασες. Αλλά να, τώρα δεν το ξέχασα. Εντάξει. Okay. Άκουγα τα μακεδονίτικα και ξεχάστηκα. Έτσι. Ταξίδεψες και εσύ μαζί μας. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Έτσι, τα πάντα. Παντός επιστητού. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Επιπροσθέτω, σήμερα διακοπές ρεύματος θα έχουμε από τις 8 και τις 12.30 το μεσημέρι στην περιοχή της Χαλάστρασης οδούς Μακεδονομάχων. Ναι. Κόβουν το ρεύμα στην περιοχή των Μακεδονομάχων, να τα λέμε και αυτά. Αγίου Δημητρίου Κουλακιώτη. Έχει περιοχή. Ναι. Κουλακιώτη. Αλήθεια. Ναι. Στον Εύασμο είναι μήπως. Όχι, δεν ξέρω. Στην περιοχή Κουλακιώτη. Κολομπούρδα δεν έχει. Ντόλμπερκ. Περιοχή να μην έχει δηλαδή, εκεί στην Καλάστρα, τίποτα. Παράσχου Ζουμπούλη. Ναι, Κουντουριό, του Επισκόπου Διοδόρου, Αγίου Δημητρίου, καθώς και συμβολή Παύλου Μελά και Ειρήνης. Και στη Μηχανιώνα λέει θα έχει διακοπή ρεύματος, στη Διασταύρωση Αγγελοχωρίου και συγκεκριμένες περιοχές μεταξύ Ζαφυρόπουλου, Μπουμπουλίρας και Παπάζογλου. Και έχουμε Παπάζογλου βέβαια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, με το λόγο επειδή είπαμε ότι δεν προλάβαμε κιόλας να πούμε ότι εμείς ως βαθιά τη σφαιρική μας έδωσε και ο φίλος μας το προγνωστικό. Λέει παίξτε λίγο σετ-σετ για τον Τσιτσιπά, πηγαίνοντας ας πούμε την φόρμα, ναι, ότι διακρίνει μία λάμψη. Εδώ να δω, τώρα εδώ μεγαθύριο. Και άμα προκειθεί μετά τον Τζόκοβιτς που είναι και φιλέλλην, τον έχουμε απλά θα τον πάρουμε. Τον, ο Τζόκοβιτς είναι που. Ναι. Βγαίνει με φανέλες, με τέτοια με αυτά. Ενώ Παρτιζάν. Αυτοί... Παρτιζάν, παρτιζανάκι. Ναι. Ενώ αυτοί οι ανθέληνες οι Ισπανοί που όπου μας βρούνε, μας ρίχνουν τα μπάτσα. Και με διαιτησίες. Και με διαιτησίες πάντα, ναι, ναι. Ναβάρο τώρα, ναι, έγινε παίκτης και τρίλος ο Ναβάρο. Ο Ναβάρο, Ναβάρο, ναι. Η κριτική φταίνει. Τα έλεγε γι' αυτό ο συγχωρεμένος ο Συρίγος. Ο Συρίγος, ναι, ναι. Ψάχνω να βρω αυτό το απόσπασμα. Αλλά φταίνει για τον Ναβάρο, φταίνει η κριτική που έχω γεμίσει εκεί. Όλο Ναβάρα είναι μέσα να πούμε στο. Άμα πας εκεί στο. Τον Ναβάρο που αυτό που είπε ο Συρίγος. Τι, σε μια φημιθεϊκή περιγραφή όντως πρέπει να υπάρχει. Τον είχε πει μπασκετικό σύγχαμο. Τον Ναβάρο και τον Ρέγες. Ρέγες, αλλά πάντα. Να, εδώ υπάρχει και το απόσπασμα και. Ο Ναδάλ δεν μας έχει κάνει κάτι, αλλά. Ισπανός είναι κάτι. Κάτι θα μας κάνει. Ο Ναβάρο για μένα είναι μπασκετικό σύγχαμο. Να το. Να το. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι, το γεγονός ότι δεν έχει 5 εκατομμύρια τρόπους να βάλει μπάλα στο καλάθι, θα αφήνουμε στην άκρη. Εντάξει, έχει 5 εκατομμύρια τρόπους. Εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Τρελάθηκε με τον Ναβάρο. Ο Φίλιππος είναι ένας που το αγαπάει την άμυνα. Ναι. Άμα δεν παίζει άμυνα, δεν μπορεί να σε πει ολοκληρωμένο παίχτη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ναβάρο, όπως και άλλοι. Και δεν έχει και σκέψη. Όπως ο Ρέγιος. Ο Ναβάρο και αυτές τις βουρές. Προβοκάτορας. Είναι προβοκάτορας. Δηλαδή, κοιτάνε να κοροϊδέψουν. Να τα. Και ο Ναδάλ. Τάχα κάνει τον πάσιμο και ταυτόχρονα ενώ μπαίνει κάνει και αυτά. Ότι τάχα του κάνουν φόρ. Ο άλλο, ο Ρέγε, κανονικά πρέπει να εμφανίζεται στο γήπεδο. Πάρω και το Ρέγε. Με μάσκα, με βατραχοπέδιλα και με ένα πνευστήρα. Όλο μακροβούτι. Καλά, σε τον κολλημίτη. Έτσι, έτσι. Τα έχουμε πει για του Ισπανού για αυτά τα σχόλια. Αυτά είναι γνωστά ότι και ο Ναβάρο και ο Ρέγε ήταν γνωστοί τέτοιοι. Και εννοείται ότι δώσανε και τη σκητάλα στου σημερινού, στον Γιούλ, στον. Πώς το λένε αυτό του Ισραήλ που πλαγόνονταν με τους Σπανούλη συνέχεια. Ο Γιούλ. Όχι, ο Ρούντι Φερνάντες. Ναι, ο Ρούντι Φερνάντες, ναι. Γιατί να μιλήσουμε για ποιο, για το Σέρτζιο Ράμος. Για όλα αυτά τα συχάματα, τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Να πιάσουμε τώρα βόλεϊ, χάντμπολ, όλα τα αθλήματα. Ο Πικέ είναι παίκτη τώρα εδώ, Πικέ, να πούμε. Είναι αμυντικό, είναι εμφάνιση αμυντικού αυτή. Είναι περιποιημένο στο Μαλί στη Λακ. Ή να μιλήσουμε για το γιο του βασιλιά τη Ισπανία, Χουάν Κάρλο, που πήγε και έπαιρνε να πούμε τα Ολυμπιακά μετάλλια. Έχοντα ελληνική ρίζα, αποποιήθηκε. Αποποιήθηκε, α πούμε, το να συμμετέχει εδώ με τα χρώματα τη Εθνική Ελλάδο και συμμετέχει με τα χρώματα τη Εθνική Ισπανία. Εντάξει, εμεί είχαμε ένα βασιλιά να κατεβαίνει να παίρνει μετάλλια για μα. Θα έπαιρνε όμω να είχαμε Ολυμπιακά. Αλλά δεν το θέλατε να πούμε. Χάστε. Χάστε τώρα το Ολυμπιακά Μετάλλικα. Γίνει μετάλλικα. Μετάλλια. Αλλά όχι, ναι. Θέλω να αποδομήσουμε ολόκληρη, ας πούμε, έτσι εδώ την ισπανική επίθεση που βαλόμεθα. Αυτός είναι ο πραγματικός μας εχθρός, οι Ισπανοί. Ποιος είναι, τι ποιος είναι τώρα, με ποιος, από πού τρώμε, τα τρώμε στο κεφάλι. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ξορκίζουμε αυτό το κακό. Βάλαμε ένα κάτω τον Μπαουτίστα, είναι η σειρά του Ναδάλ. Όσο δύσκολο και να είναι, πιστέψτε το, αλλά είναι ένας, όπως είπε. Πίστεψε το. Σάματης το 2004 όταν ο Γιαννακόπουλος εσούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και σκόραρε. Ναι, κατά του Κασίγιας είναι τι. Κασίγιας ήταν τότε. Ναι. Στου Κασίγιας στο κεφάλι και άνοιγε το δρόμο της μεγάλης πρόκρισης, της μεγάλης. Και για το κύπελο τότε και το γύρο. Ναι, το μεγάλων εκείνων στιγμών. Ίσως ως νέος Γιαννακόπουλος σήμερα ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς οφείλει να δώσει μια απάντηση σε αυτούς τους κογκισταδόρες. Σε αυτούς που καταστρέψαν τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια, την Κεντρική. Ναι. Έτσι. Πες. Τα λέμε για αυτά. Πρέπει. Για τα αδέρφια μας. Για τα αδέρφια μας τους Ινδιάνοι. Γιατί ως γνωστό και οι αρχαίοι μόνοι Έλληνες πήγανε πρώτοι στην Αμερική. Προηγήθηκαν του Κολάμβου. Αλλά αυτά δεν τα λένε στις ιστορίες. Μας τα κρύβουν εδώ. Η Ισπανική Μασονία. Που έχει την UEFA, την ΕΠΟ. Ναι, ρε φίλε. Το Μουσείο Μέτρων και Σταθμών. Αρχίζει και με τσατίζει και εμένα από εδώ. Σε κάνω τώρα, σε φουντώνω. Ναι. Μεταδώστε αυτή την εκπομπή, μεταδώστε την εκεί στην Αυστραλία να απορροφεί ο λαός. Την εντύπωση ρε, ότι στην Ευρώπη κυριαρχεί ο γαλλογερμανικός άξονα. Ναι. Και την Ισπανία, α πούμε, ρε παιδί. Στα πυρόβλητο. Ναι. Γέμισε τον κόσμο. Από πού και ως πού, πριμέρα τη βιζιά. Από πού και ως πού. Να έχει τέτοιο πρωτάθλημα η Ισπανία. Ποιο, και μας λένε, δέστε στην Ισπανία. Μια ζωή Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ναι, τι. Σε παρακαλώ τώρα. Και βλέπεις ότι κοιτάκα εκεί πέρα, τάκα, τούκα την παλίτσα. Ένα από εδώ. Πάλε ρε και μια Αγγλία να πούμε εκεί πέρα, να πέσει λίγο ξύλο, να δείξει καμιά μύτη. Κάνε ρε τα ρεβέρε, Τσιτσιπά εκεί και κατά τρόπο έτου να πούμε. Δείξε ποιο ανακάλυψε πρώτα στην Αμερική. Ποιο πέρασε εκεί τις Ηράκλειες Στήλες. Να πούμε, γιατί όλα αυτά ελληνικά είναι τώρα, μην τα λέμε. Τα Πυρηναία, ποιοι πήγαν στα Πυρηναία και απικήσανε. Γιατί τα λένε Πυρηναία. Ισπανία, τι ήταν Ισπανία, τι σημαίνει Ισπανία. Ισπάνα. Δεν τα λένε όμως αυτά. Ισπάνα, γιατί νομίζω. Για το Θεό, περάσανε εκεί κάτι. Πάνε, ναι, βέβαια, περάσανε τα Πυρηναία αυτά κάτι έτσι και απικήσανε. Α πούμε και κάναμε τα δεήσεις Ισπάνα για τη χώρα που βρήκαν, α πούμε. Αυτά είναι γνωστά. Αυτή μέχρι το 19ο αιώνα να πούμε μισή Βαλανίδια. Η μισή εκεί πέρα Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν. Παρακαλώ τώρα με τις αλάμπρες. Καλά, και εμείς Οθωμανική Αυτοκρατορία μας από το 19ο αιώνα. Ελάμπρε τώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς, Στέφανη Τσιτσιπά, 10:30 λοιπόν αγωνίζεσαι απέναντι στον Ναδάλ. Αγωνίζεται, πώς το λέει, ναι. Η δικαιοσύνη με την αδικία. Το δίκαιο με το άδικο. Ποιος το λέει αυτό. Ο Λεβέντης το λέει. Δεν αναμετρέται η ένωση κεντρών με το βρωμερό. Με το βρωμερό ισπανικό. Αυτό. Ναι. Να το τελειώσω. Αναμετρέται η δικαιοσύνη με την αδικία. Αναμετρέται το δίκαιο με το άδικο. Με το δίκαιο με το άδικο.
7.30 τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4 ο κύριος κατάλαβε. Μα δεν εννοείται. Θα πας να πούει καλή σου λέει τι πάθανε αυτοί με τους Ισπανοί. Αλλά η αθλητική νομίζω θα συμβαίνει. Τα έχουμε κρατημένα χρόνια. Σε πιάνει μια ιδέα. Δηλαδή πια τόση Ισπανία που πλακάζατε παπέλ. Άντε ρε τώρα ρε. Όταν εμείς βγάζαμε εμείς την τράπεζα, μα θυμάσαι 2000 περίπου χρονιά, κόπηκε στα 10 επεισόδια. Είχαμε τέτοιο σειριάλ. Εννοείται. Με ομοιρία σε τράπεζα. Είχαμε τέτοιο. Εννοείται. Σοφία Φιλιππίδου, Τάσος Παλατζίδης ήταν να κάνει την ομοιρία. Τάσος Παλατζίδης, έτσι. Να χα όσα έχει τράπεζα, τραγουδάκια να σου τάπεζα. Όχι, καλημέρα στην γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη, μιλήσατε για Ισπανία. Ναι. Και μιλήσατε για αλάμπρες. Ναι. Έχεις πιει μπύρα αλάμπρα? Έχω πάει στην αλάμπρα και ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Με εκεί με τα λουλουδάκια του μπακτσέ που έχουνε. Ας έβρε τώρα. Έχεις πιει μπύρες αλάμπρες? Δεν θυμάμαι. Να σου πω την άλλη. Είναι πιο ωραία μπύρα που κυκλοφορεί. Δεν πού να ξέρει το πού να ξέρει. Εδώ ο άνθρωπος, πήγε η Ισπανία που μας δευμίζουν όλοι. Εγώ μία λέξη ξέρω στα ισπανικά. Ποια? Dos alambras, por favor. Μάλιστα. Εσύ μία λέξη από κάθε, μία φράση από κάθε χώρα ξέρεις. Εντάξει. Το σέρς λαμόγε. Και άλλες είναι για να είχαμε να λέγαμε. Η γιαμπόγια, η σταβέρα. Μάλιστα. Ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Μα καλά, εσύ αγόρι μου πήγε Ισπανία, στην γαστρονομική πρωτεύουσα. Άλλο τώρα να μην πιάσω τώρα να πω τα λόγια, να πω εδώ πέρα. Τη σφαιροποίηση και τις ανάποδες σφαιροποίηση και αυτές εδώ τα πράγματα και πήγε στην Ισπανία ο άνθρωπος και δεν βρήκε ένα να φας για καθόλου και τρώγες φακές με. Φακές τρώγαμε. Φακές πήγαμε... τρώγες στο σπίτι σου. Σε ελληνικό εστιατόριο. Στο σπίτι σου. Στο σπίτι δεν τρώμε και φάγαμε στην Ισπανία. Τέλος πάντων, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ με το τεράστιο λόγο επειδή κυρίες και κύριοι. Έτσι όλα δικά μας είναι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι ισπανικό τραγουδί μόνο με ελληνικές λέξεις. Ε. Βεβαίως, για να δούμε ποιοι... Ποιοι μετέδωσαν το φως. Ποιοι κάνα το φλαμέγκο. Δικό μας είναι και το φλαμέγκο και τα φλαμίγκο και όλα τα φλαμίγκο βεβαίως. Ε. Δεσπόζουν στις παραλίες τα καλοκαίρια. Τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, του λόγω επειδή 7 και 40 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 231-0287-38 FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή σε λιδούλα μας στα ίντερνετ και καλημέρα σας. Καλημέρα, να ενημερώσω για το τραγούδι λίγο. Ναι. Εντάξει, ξέρουν όλοι ότι είναι από τη ΡΜΑΚ. Ναι. Όλοι, μ' άρεσε αυτό, ξέρουν όλοι. Ναι, βεβαίως, σίγουρα. Ναι, λοιπόν. Σε ένα ταξίδι που είχε κάνει στην Κούβα, ανακάλυψε ο τραγουδιστής ένα βιβλίο που είχε 10.000 κοινές λέξεις. Και από εκεί τις μάζεψε και μπόρεσε και έκανε αυτό το τραγούδι. Το έστιμη... Ultimo Tango Enatena, το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα. Τους ισπανικούς στίχους τραγουδάει... Η τέτοια, πώς τη λένε? Ποια τέτοια? Πέστε μου, Έλλειπα Σπαλά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Έλλειπα Σπαλά μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Όχι μεγάλη τραγουδίστρια, μόνο μεγάλη σε ηλικία. Ναι, εντάξει, και μεγάλη τραγουδίστρια. Ναι, ναι, ναι. Για όσους δεν ξέρουν, λοιπόν. Έγινε. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας, τον Κώστα Πίσ μας λέει: Βάλε, λέει Running Wild, ρε. Βεβαίως, ναι, θα το κλείσουμε έτσι. Το κόκκισταδο. Και λέει: Την Παρασκευή με την καραμπόλα στον περιφερειακό θυμήθηκα τον Μπάμπι που έπαιζε Τζόκερ με τις πινακίδες. Μεγάλη απουσία Κροατού επίσης. Είχαμε ένα κορυφαίο, ναι, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Ο οποίος έπαιζε τζόκερ, κίνο, καζίνο, ναι. Οτιδήποτε βλέποντας, παίρνοντας ας πούμε εμπνευσία από αυτοκίνητα τα οποία είχαν τρακάρει και παίρνουν τον αριθμό τους και τα πόνταρε και κέρδιζε και έκανε βόλτα στην πόλη για να πετύχει κάποιο τρακάρισμα. Μου θυμίζει αυτό το στο περιμένει γυναίκες που πηγαίνουν ξέρω εγώ στο Μαρμαρά και λέει μια, δεν το δες αυτό λέει εδώ. Ποδί, σκυλί, τέτοια αυτό, ναι, κάπως έτσι η κατάσταση. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Κυριάκο, νωρίτερα μας έστειλε το μηνυματάκι, μας έλεγε για το Σαρτζετάκι ότι αυτός είχε πει το Έθνος Ανάλεφων που είχα κάνει ένα σχρολάθος. Είπα ότι το είχε πει ο Κωνσταντίνος ο Καραμάλης. Όχι, όχι. Μπέρδεψα τις ρίσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα και 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Ένα ο σκύλος μου εδώ τώρα είναι αυτές τις μέρες πολύ χαγιά. Το σκυλί μου. Ναι. Αυτά τα θέματα τώρα εδώ με το, τη συμφωνία των Πρεσπών, α πούμε και αυτά. Τέλος πάντων, του λέω: Μην στεναχωριέσαι, αγόρι μου, γιατί και ο Φίλιππος ο Β'
Όταν, ας πούμε, ως γνωστόν πέρασε σουβλάκι τη μάχη της Χερόνιας κάτω από τους φίλους μας. Ναι. Πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα στην Αθήνα, σμίδι τον Νικοπολισμό. Ναι. Και σου λέει τώρα εδώ είμαστε, ρε φίλε, εντάξει. Θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε το έργο, κατάλαβες. Έτσι. Οπότε κάπως έτσι πάει η δουλειά. Τους κατατροπώσαμε τότε, να τα λέμε και αυτά. Τους τρέξαμε. Χερόνιας, φίλε. Έτσι, έτσι. Σουβλάκι τους πέρασε. Έτσι, να τα λέμε. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, με κάνει τρομερή εντύπωση εδώ πέρα τόσα χρόνια, στην Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, που είμαστε, ρε φίλε, όπως και να το κάνουμε, ρηγμένοι οικονομικά, ας πούμε, δηλαδή τα φράγκα πέφτουν κάτω και τα λοιπά και όλα αυτά. Δεν μιλάει, δεν είδα απολυτικό να μιλήσει, να πει. Ποτέ, ρε, φίλε, ποτέ, ποτέ, για τα έργα υποδομής, για. Να χτυπήσει το χέρι στο έδρανο. Ναι, ναι. Όχι, μωρέ. Γιατί αν μιλήσει. Δεν είδα, ρε, τώρα τι πρεμούρε, δεν είσαι ένα χώρι, ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω εγώ, εντάξει, υπάρχει. Υπάρχει θέμα, εντάξει, εννοείται. Υπάρχει θέμα, δεν είναι. Αλλά υπάρχει και, πάντων... και ένα κοινωνικό ζήτημα. Ας πούμε, η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της ενεργίας, ναι, από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αρχές 90 είχαμε ανεργία 20% και βάλε. Δούλευα 15 χρόνια στην πολυεθνική εταιρεία, η οποία είχε καταστήματα και εδώ και κάτω. Σε πληροφορώ ότι την δεκαετία του 2000, τουλάχιστον που δούλεψα εγώ γεμάτη εκείνη την δεκαετία, οι μισθοί που πέρανε κάτω στην ίδια θέση με εμένα πέρανε πιο πολλά λεφτά. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Το επιβεβαιώνω και από το δικό μας τομέα εδώ, τον ΜΜΕ. Είχα μια πρεμούρα τότε, ρε φίλε, όμως εδώ πέρα πάνω και τα λοιπά. Πρέπει να είμαστε μεγάλα καλακτομούσια. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Εντάξει, ναι. Οπότε ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει. Και η ανεργία συνεχίζει να καλπάζει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, μόνο καφέ, καφέ και εστιατόρια πάλι. Καλά. Και αυτά λόγω επειδή του τουρισμού που έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια επί μια συγκεκριμένη διοίκηση στον Δήμο. Έτσι. Ναι, εντάξει, όλο τυχαίο. Το σκύλο μου δεν είπα να μην συναχωρήσει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Και μια κοινωνική έτσι, ας πούμε, παρένθεση. Όλα τα έχει το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη, ήθελα λίγο ιστορικά να παραθέσω. Ιστορικά, γιατί χαιρόνια που του τρέξαμε, του Αθηναίου. Ήθελα ιστορικά να παραθέσω κάποια πράγματα, να πω και γρήγορα. Νομίζω ότι τότε στην αρχαία Ελλάδα έκανε κουμάντο το μαντίο των Δελφών. Ήταν ήταν η ΕΠΟ τη εποχή. Ήταν το ιερατείο. Η παράγκα, η παράγκα, έλα ρε κοκαλιάρι. Οι Βρυξέλλε, οι γραφειοκράτε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτοί θέλανε την ενοποίηση όλων των Ελλήνων. Δηλαδή είχαν βαρεθεί με τι πόλει κράτη. Να πηγαίνουν εκεί να τους ρωτάνε θα κερδίσουμε τους Ιδαίους, θα χάσουμε από τους Αθηναίους. Ναι. Η Σπάρτη τι θα γίνει. Είχαν βαρεθεί να δίνουν απαντήσεις. Και θέλανε να γίνει αυτό. Και μάλιστα και πολλοί Αθηναίοι θέλανε να γίνει η ένωση πάνω με το Φίλιππο. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή καθολική αντίδραση. Μόνο ο Ντεμοσθένης εκεί πέρα κάτι τέτοιο. Αθηνοκεντρική καρακλοκένταυρη. Τους ξεβόλευε. Αθηνοκεντρική ήταν, όχι αθηνοκεντρική. Τι ήταν? Δέλφο κεντρική, πάνω στο Μαρτίο, εκεί, οι αίριες. Έτσι, κάνανε κουμάντο και κάτι μανδραγόρες λέει καπνίζανε. Άσε βρε τώρα βρε, εντάξει τους δείξαμε, τους μάθαμε πως γίνεται η μπαλίτσα. Άσε βρε Δημοσθένη τώρα βρε. Να, αυτός... Έλα τώρα βρε, ήθελε και η Αθήνα, ήθελε. Θες να πεις δηλαδή, ανάτο, θέλει να πει δηλαδή ο φίλος μας ο Λευτέρης κάνοντας αντιστοιχεία με τα γεγονότα ότι ήταν στημένη επικράτηση του Φίλιππου του Β'. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν αναγνωρίζετε. Ήταν για να γίνει η ένωση. Ρε χαμουτζίδες, δεν αναγνωρίζετε μια φορά εδώ πέρα ότι αυτός ο τόπος με την αξία του μπορεί να πάρει κάτι. Ασούμε. Καλά, η αξία είναι αναμφισβήτητη. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαου, τσαου. Εντάξει, και ιστορικές αλήθειες κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή ανακατεύοντας την τράπουλα της ιστορίας. Ήθελα να λύτε, ήθελα τώρα να μειώσω την νίκη του Φίλιππου του Β'. Ξεκάθαρα τώρα να λέμε αυτά. Ότι σας αφήσαμε και λίγο ρε παιδί μου, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Κάπως έτσι και στη Χερόνια και σε αυτά και τα τέτοια. Σε παρακαλώ. Αίτη τι το πήραμε. Έλα ρε τώρα. Ρε, έλα. Ιστορία έγραψε. Έγραψε ιστορία. Λοιπόν. Λοιπόν κύριοι. Πότε ήταν αυτό τώρα, πότε έγινε 300 κάτι, πότε ήταν. 353 μάχη της Χερόνιας. 338 π.Χ. μάχη της Χερόνιας. Έτσι τους πήραμε. Ανοίξανε και συνεργείο. Κανονικά τους πήραμε εκεί τα άρματα και ανοίξαμε και συνεργείο να πούμε. Κάνανε τους νεκρούς. Όπου κατεβαίνουν, ξέρεις, όπου κατεβαίνουν Μακεδόνες κάτω και πέρα υπάρχει. Αλλάζουνε πάμπερς. Ναι, κάνανε τους νεκρούς σε κάτι κάδους. Αυτό. Τα λέμε εκεί μέσα να πούμε στα. Στην Ακαδημία Πλάτωνος. Όχι φίλε, εγώ δεν είμαι από εδώ φίλε, εγώ από αλλού είμαι. Μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος κατεβαίνα τα τσακαλάκια να πούμε και βολτάρανε. Ναι. Αυτά δεν τα λένε όμως. Μόνο το λόγο επειδή δεν σας τα πω. Στην εκκλησία του Δήμου απ' έξω εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Κόβαμε βόλτες, πού ήσασταν.
Λάγι. Έτσι. Πώς είναι ο λάγος στα αρχαία. Κονικλοτροφείο, ξέρω ότι είναι το πουνελοτροφείο. Για Google, ρε, πώς είναι ο λάγος στα αρχαία. Φαντάζεσαι να λέγεται λαγός και να μας ξενερώσει. Θέλουμε μια έτσι πιο αρχαιοπέπη λέξη, βεβαίως. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την εκπομπούλα μας, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βέβαια στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκετε και συνδιαλέγεστε. Καλημέρα σας. Ναι, είπα λάθος. Το αδιαμφισβήτητη ήθελα να πω και το είπα λάθος. Και πήρες να το συμπληρώσεις. Όχι, το διόρθωσα γιατί ήταν λάθος. Δεν την είπα σωστά τη λέξη, ρε παιδί μου, την είπα λάθος. Μάλιστα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα σε κάναμε και τίποτα. Όχι, δεν κάνει να λέγονται λάθος λέξεις, γιατί μπορεί κανένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο και να ακούει λόγω επειδή. Σωστά. Έγινε, φιλιά. Λαγωός. Λαγωός. Δεν άλλαξαν και πολλά τότε. Και για την αθηνοποίηση όλων των πραγμάτων, τα λέγαμε και προχθές στην περίπτωση του Στέφανου του Τζιπά. Ναι. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από την Καρδίτσα και από την Ρωσία. Αλλά τώρα τον έχουν οικειοποιηθεί οι Αθηναίοι. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ στον Αντένα. Στη Βουλιαγμένη που μεγάλωσε, που έτρωγε λέει σουβλάκι ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς. Και ποια ήταν η παραγγελία του, και έλεγε πατάτα ντομάτα σως. Τι σως, ρε! Τι σως, έτσι θα κερδίσουμε τον Ναδάλ. Έτσι, σως. Πατάτα ντομάτα σως, να πούμε το σουβλάκι. Το σουβλάκι φυσικά εννοούσε αυτό το σάντουιτς. Το σάντουιτς εννοούσε. Ναι, βρε παιδί μου, το σουβλάκι του Στέφανου του Τσιτσιπά χθες ρεπορτάζ στον Αντένα. Σε πιάνει. Αλλιώ τον πολιτισμό μας. Παραχαράξαν την ιστορία, δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται τίποτα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς την κούλα μας. Να τη κούλα. Σουβλάκι θα τρώει ο άνθρωπος, τι να φάει. Όχι, το σουβλάκι είπαμε, αυτό το σάντουιτς λέγανε το σουβλάκι. Πατάτα ντομάτα σως. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ. Σως. Σως. Έλα μου ντε, σως. Σως. Εμείς στα ποντιακά σως λέμε να σοπάσει κάποιος. Ναι, έτσι. Έτσι, αυτό. Σως. Σωστό. Γι' αυτό όταν τρώνε δεν μιλάτε. Ναι, κανονικά, γιατί... καλό. Μ' άρεσε. Τι κάνεις, κούλα μου. Καλά είμαι, μπάμπι μου. Χαιρόμαστε. Τώρα στο τελευταίο τέταρτο άνοιξα. Δεν κατάλαβες τίποτα από τι λέμε. Είχα κάτι δουλίτσα. Τι λόγος έλεγες πριν. Τίποτα. Τους λαγούς του Αθηναίους το 338 π.Χ. να πούμε τότε, κάτι τέτοια λέμε. Δεν μου λες, πρόσφατα. Δεν έχεις παρέα εκεί πέρα. Τον φίλο σου τον Άκη. Άκη, γιατί δεν μου μιλάς, αγάπη. Σου είπα καλέ, γεια σου. Γεια σου, αλλά δεν σε βλέπω πολύ ομιλητικό. Γιατί, Άκη μου. Έλεγα πριν εδώ πέρα, έβγαλα ένα λόγο ολόκληρο εδώ πέρα, ναι, τον Αθηνό, τώρα δεν μπορώ, έχω συγχυστεί. Έχει συγχυστεί. Είσαι χτίζος αγόρι που θα γεράσεις. Είσαι μικρός ακόμα. Εντάξει, το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τεκνό είμαι ακόμα. Τέκνο. Είσαι. Είμαι. Βέβαια. Είσαι... Ο Βενιαμίν του λόγου επειδή. Βενιαμίν είναι ο Αναστάσης. Α, είναι και ο Αναστάσης. Πού είναι αυτός χαμένος. Διαβάζει. Φαντάσου. Διαβάζει. Ακόμα διαβάζει. Ακόμα διαβάζει. Ο Αναστάσης διαβάζει. Ναι. Καλά. Αυτός όταν θα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Θα έχουν καταργηθεί τα γράμματα. Ναι. Εσείς θα πάρετε σύνταξη. Αν θα πάρετε. Μάλιστα. Έγινε κούλα μου. Σε φιλούμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γεια σου, καλημέρα κούλα, γεια σου. Σε όλο τον πλανήτη. Καλυβουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Το λόγο επειδή σας κρατάει συντροφιά καθημερινώς. Δεν γίνεται να μην... χωρίς να έχω κάτι τώρα, ας πούμε, ελπίζω να μην θυχτούν τα παιδιά. Είναι μια παράσταση που την είδα, μια παιδική παράσταση, να παίζεται στην Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται λίγο να μην σταθεί στον τίτλο, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να είναι και ωραία να πάνε να τη δουν και τα παιδιά σας. Ας πούμε, εμείς εδώ θα σας την προτείνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Λέγεται
Ο πρίγκιπας Λεμονής. Διαβάζω τώρα τίτλο, ας πούμε, μέσα από ένα τέτοιο. Ο πρίγκιπας Λεμονής έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδί μου, ανέλαβε. Ποιο το απολύσανε. Το δήμαρχο. Τώρα που θα τελειώσει, ας πούμε, η θητεία του, μήπως πάρουμε τάκι λεμονή. Λεμονής από το λεμόνι, ας πούμε, λέει. Και η πριγκίπισσα και όχι, ο πρίγκιπας Λεμονής και η όμορφη Κρεμίδο. Αλλά δεν γίνεται να μην βλέπει, ας πούμε, να μην κινητοποιούνται αυτά τα ταπεινά ένστικτα, ας πούμε, του αθλητικού άχρηστου μνημονικού. Διαβάζοντα τον τίτλο, πρίγκιπας Λεμονής. Πρίγκιπας Λεμονής. 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 Λεμονής είναι, ο πρίγκιπας Λεμονής είναι. Δεν είναι Λεμονής. Άμα δει τον τίτλο, είναι γράψε, Google, ο πρίγκιπας Λεμονής. Είναι η παράσταση που παίζεται. Και θα διαφημίσουμε κιόλας και το θέατρο, να πάτε και τα παιδιά σας και να το δείτε. Το θέατρο του Βορρά. Ελά, ρε, το θέατρο του Βορρά, μωρή αρρωστία. Έτσι, ρε, έτσι, ρε. Ναι, και το οποίο παίζεται κιόλας, να βοηθήσουμε εδώ και τα παιδιά. Παιδική, στο θέατρο Φαργκάνη. Ναι, Κυριακή 27 Ιανουαρίου και την Κυριακή 3 Φλεβάρι. Να πάτε να το δείτε. Ελπίζω να μην είναι κανένα συντελεστή και μα πάρει τη λέτε εδώ, ρε παιδιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, ο Λεμονής ο ίδιος είμαι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Τάκη μου. Αν έχεις παιδιά, τα ξέρεις αυτά. Είναι πρίγκιπας Λεμονής, ρε φίλε, όχι Λεμονής. Παιδιά, δεν είναι Λεμονής. Θέλετε να το έχω ποστάρει. Ο πρίγκιπας Λεμονής, δεν ξέρω πώς το έχουν γράψει εκεί αυτοί. Πάντως το τραγουδάκι και το παραμύθι, πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε βαρεθεί να τα βλέπουμε όλα αυτά. Είναι ο πρίγκιπας Λεμονής που παντρεύεται το κρεμμύδι, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Ανάρτηση 6:36 στο festival.gr, τίτλος Ο πρίγκιπας Λεμονής έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Θα βγει και εκείνο το κλασικό το meme Welcome. Τάκης. Και δεν μου λες, ρε Παβί, ο Τσιτσιπάς όταν έδινε το σουβλάκι έδινε και εξετάζει μαζί, διάβαζε. Γιατί αυτά τα σώστη ή τι σώστη. Έλα μου, έλα μου, πατάτο ντομάτα σώστη, να πούμε. Μου θύμισε εκείνο που είχες κάνει μια φορά που έλεγες γιατί δεν παίζουμε, λέει, στη Θεσσαλονίκη σου μπούτεο. Μας που έχεις πει. Άμα λεγόταν σε μπούτεο θα παίζαμε, ρε φίλε. Σωστά, σωστά. Σωστό και αυτό, βεβαίως. Είναι και ισόσχεδο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο Λεμονής, αλλά σας λέω, το δημοσίευμα λέει ο πρίγκιπας Λεμονής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς το να, καλώς το να. Η Δεσποινίδα που σου είπε Κάλαντα φέτος. Ναι. Όταν ήταν στον παιδικό σταθμό. Επειδή το έπαιξαν το έργο. Ναι. Ήταν η πριγκίψα, η Βασίλισσα Λεμόνη. Βασίλισσα ήταν. Δεν το φίλο. Είναι, ναι, είναι πρίγκιπας Λεμονής. Λεμονής, ναι, παιδιά, εγώ διαβάζω τον τίτλο, γι' αυτό με κινητοποίησε και μπήκα μέσα. Ο πρίγκιπας. Αύριο, ναι. Αύριο θα σου στείλω μία φωτογραφία το πώς εμφανίστηκε η Χρύσα στον παιδικό σταθμό. Με τι εμφάνιση. Μάλιστα. Ωραία. Με τι φόρεμα και κεντυμένο στο χέρι. Ποιος το κάνε. Η γιαγιά. Ένα κατακίτρινο με φορό από κάτω και όταν βγήκε. Όταν βγήκε, ακόμα και από άντρες, ας πούμε, δηλαδή και εσύ αύριο που θα σου στείλω τη φωτογραφία, να τη δεις πώς εμφανίστηκε η Χρύσα, ακούστηκε ένα επιφώνημα, τίποτα για τον Άρη. Ναι, το εντυπωσιακό, ας πούμε, δηλαδή μετά πήγαμε στη γειτονιά και τη λέγανε, κούκλα μου, τι είναι αυτό που φοράς, παιδί μου, ποιος το έκανε. Έτσι, έτσι. Οι καθηγήτριες και οι δασκάλες και όλες, δηλαδή πάθαν πλάκα. Κιτρίνησε ολόκληρη. Το έργο, ας πούμε. Και μάλιστα προχθές το είπα, λέω, Χρύσα, θες να πάω να το δούμε. Ναι, να πάω να δω πώς έπαιξα. Έτσι, κιτρίνησε ολόκληρη. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι σαν προάγγελος. Δηλαδή, άμα συνεχίσει ο Άρης έτσι να έχει αρνητικά αποτελέσματα, ναι. Μήπως διώξουμε και καλά Παντελίδη. Λες. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω εδώ και άμα τύχει, θα λέμε ότι δικαιωθήκαμε. Κανονικά. Και κάτι για τη Θεσσαλονίκη, θέλω να το πω πάρα πολύ. Ναι, ναι. Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν το Άι, έτσι δεν είναι. Το Άι, London Άι, Liverpool Άι. Α, ναι, δηλαδή που έχουν τη Ρώμα. Α, ναι, ναι, τη Ρώμα, ναι, δεν το έχω παρατηρήσει. Εμείς την έχουμε αντίθετα, κύριε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είμαστε και από τους πρώτους που το κάναμε. Πού την έχουμε? Εργοστότε, δεν γυρνάει, ρε φίλε. Σωστό, σωστό, βέβαια. Βέβαια, γατάκια, τι να μας πούνε, βρε. Εμείς το κάναμε να γυρνάει και οριζόντια, αυτή κάθετα. Και πήγανε και οι Αθηναίοι τώρα να μας κάνουν και το Αθήνα, οι Αθηναίοι. Έλα, βρε τώρα. Με τη Ρόδα, εκεί στη Σκαλοσιά. Πώς δεν πήρε την κατηφόρα το Σύνταγμα να βγει στην Πειραιώς, εκείνη η Ρόδα δηλαδή. Έτσι, έτσι. Το πρώτο, θα το ποστάρω στο λόγο επειδή και θα αποκαλύψουμε ιστορικές αλήθειες. Ευλούμε. Έτσι, στείλε. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ήταν και εκείνη η Ρόδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, μ' ακούτε. Γρήγορα, ναι. Για να κλείσουμε. Ναι, για να κλείσουμε. Ο Αναστάσης λέει στην κυρία Κούλα. Ναι.
ότι θα δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο και δει στα έδρανα των αμφιθεάτρων και το στοιχείο θα το πάρει μέσα στο 19. Με τον τζαμπουκά θα πω εγώ. Έτσι, απαντήσεις λέει μέσα στο γήπεδο έτσι, θα δώσουν. Έτσι, μέσα στα αμφιθέατρα. Φιλιά, τσάω, τσάω, νάτος. Ο πρίγκιπας λεμόνης και όχι λεμονής. Αλλά έτσι έγραφε ο τίτλος. Λεμόνης αρρώστησε βαριά με ύχτερο τον βρήκα. Ο Παπαναγία μου πρωί. Καλημερίζουμε τον μεγάλο τον φίλο μας τον Φωτιάδη, ο οποίος συντονίστηκε τώρα το πουλάκι μου αργά και μας ακούει. Πάνω από όλα αυτά εμείς του στέλνουμε τις καλές μέρες μας. Το λέω επειδή σιγά σιγά θα αποχωρήσει να πάει να ετοιμαστεί σιγά σιγά, να βάλει τα περικάρπια του, τα πώς λέγονται αυτά, να βάλει την άσπρη την κάλτσα την τένις, για να παρακολουθήσει το μπλουζάκι με το κροκόδιλο. Ναι, να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση Στέφανο Τσιτσιπά, Ράφα Ναδάλ. Εμείς δώσαμε εδώ το έναυσμά μας από την εκπομπή, δώσαμε τις πρωτοπές μας. Για τώρα βάζουμε και Ράνι Γουάιλ Κονκιστάδορ, να μην ξεχάσουμε ποιοι το Ισπανοί, για την αποκατάσταση θεωρικής αλήθειας. Άντε γραμμούλα, ένα δευτερόλεπτο, καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, με παίρνεις το τέλος και με φουντώνεις. Τόμι, απλά πήρα να σε πω μια καλημέρα. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Και εδώ χείρι δώστε χειριτήματα τον Κοτονάρη και μια καλημέρα. Έτσι, καλημέρα. Αργά ξυπνάς, καλά περνάς. Όχι, θα τα πούμε. Απλά σε πήρα να ακουστώ. Αγόρι μου, ακούγεσαι η φετιστατόρια φωνή σε όλο τον πλανήτη. Δεν πειράζει, αύριο το πρωί θα τα πούμε. Έγινε, σε φιλούμε. Του στείλαστε και μια καλημέρα. Το είδα, μα γι' αυτό είδα το μήνυμά σου και το διάβασα. Α, μπράβο, δεν είναι. Έτσι, έγινε. Σε αγαπώ πολύ. Τι άνθρωπο, κι εγώ, κι εγώ. Σε αγαπώ πολύ που λέει και ο Βασίλης Καράς. Λοιπόν, καιρός να αποχωρήσουμε, φίλου Μάκη. Σε ευχαριστώ για τη συνδρομή σου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με δίνεις το βήμα. Το βήμα να πεις ό,τι να είναι και εσύ. Εννοείται. Τους βλέπω και εμείς ό,τι να είναι. Μια εκπομπή παντελώς ό,τι να είναι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Κωστίδο Τσαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Αύριο στις 6 ξανά. Και με ταινιστική βέβαια. Εννοείται. Ανάλυση εννοείται. Εκτός άμα χάσουμε, οπότε. Άμα χάσουμε. Δεν ασχολούμαστε με. Θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Εννοείται. Θα πάμε έξω από τα αποδυτήρια. Λαϊκά δικαστήρια. Θα βγάλουμε για κουμάτους, αλέφαντους, όλους. Γραμμές. Δεν θυμάσαι τότε που φώναζε για κουμάτους εθνικές κουρέλες. Όταν χάσαμε από τους Αλβανοί. Το 2004 αμέσως μετά την κατάκτηση του γύρω στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, φιλιάνα και πολύ, που είχαν πάρει όλοι, όλος όλος πολύ ψύχρεμα αυτή τη δίδα. Ναι, το πάντα, εμείς οι Έλληνες είμαστε της ψυχραιμίας. Κόγκισταδόρ, Κωστής Ατσαρός, ο Τσατσαρό. Ακολουθεί, φιλιά, τσάω.